καλημέρα. Όπα, όπα, τι έγινε εδώ. Πού πες. Αχ, η τηλεόραση χθεσινή, εντάξει. Τώρα είμαστε κανονικά στον αέρα. Καλημέρα, Σταύρο μου, τι κάνεις. Καλημέρα, Μπάμπη, τι γίνεται. Καλά, μωρέ, δεν βαριέσαι να δω. Με βουλωμένες μύτες, με κομτρέξ, με. Με συνάχεια, με. Επειδή δεν κλείνουν, επειδή δεν ανοίγουν το παράθυρο να έρθει στο στούντιο. Έτσι, αυτό. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι μπαίνουμε σε μια εποχή πολέμου με τα αφεντικά. Κάζους μπέλι. Κάζους μπέλι, κανονικά. Είμαστε πλέον σε κόντρα ανοιχτή και εγώ κρύωσε και το μωρό εξαιτίας του. Λες, κόλλησε το μωρό. Ναι. Oh. Το οποίο μωρό βύχει και γελάει. Έχω το πιο καλτ μωρό που υπάρχει στην ιστορία. Ναι. Μωρών, τι εννοείς βύχει και γελάει. Βύχει, ναι. Και γελάει. Του αρέσει. Του αρέσει. Ναι, αυτό. Μάλιστα, ναι. Δεν έχω σοκαριστεί, αλλά καλό ακούγεται. Καλό, ναι, καλό φαίνεται. Δοκίμασε το σιροπάκι για το βήχα. Ε? Δοκίμασε το σιροπάκι για το βήχα. Μα. Στο μωρό. Ναι, δεν κάνει, α, δεν κάνει. Τι, με τι ξεπερνάνε τα μωρά αυτή τη ηλικία. Του ξεβλώνουν στη μύτη και περιμένουν. Τα βρέφη. Μάλιστα. Ναι. Οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, για τους νέους. Είναι οι γονείς και εμείς. Με το σταυροκόλλητο. Το πολύχρωμα όνειρο είναι μαζί μας. Στο είχα πει, εγώ ότι θα προσελκύσεις τέτοιου είδους ανθρώπους να συνταχθούν μαζί σου. Κοίτα, είχαμε ένα πρόβλημα, δεν είχαμε πολλούς που κάναν την πράξη. Τώρα όμως άλλαξε το στάτους. Mm-hmm. Ναι, και είμαστε καλύτερα. Θα πολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα σε εκπομπή. Πρέπει σε αυτόν τον τόπο άλλωστε να γεμίσουμε νέα παιδιά. Νέα παιδιά, νέους ακροατές να γεμίσουμε. Άλλωστε συνθήκες διαβίωσης. Συνθήκες επιβίωσης είναι πολύ καλές. Πόλεμος στον κρεμμυδοφάγο. Πόλεμος στον κρεμμυδοφάγο. Συγγνώμη που. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι ότι έφαγε κάποιος. Πιστεύω κάποιος έκανε εμπόριο εχθές. Ναι. Έφερε τσουβάλια. Μπορεί να άραξε το αγροτικό. Δεν έγινε μετά από εμάς, αλλά. Ναι. Δηλαδή, εσύ το πρόλαβε το μεσημέρι. Το μεσημέρι, το βράδυ πρέπει να έγινε αυτό. Το βράδυ. Το βράδυ έγινε το μήνυμα. Εντάξει, τα άτομα είναι συγκεκριμένα. Η αγάπη αποκλείεται. Ναι. Βγάζουμε την αγάπη. Να εξηγήσουμε στον κόσμο το τι συνέβη. Ναι, υπάρχει ένα. Υπάρχει μία ένταση. Είναι μία ένταση. Υπάρχει μία ένταση στον τύπο 100,4. Γιατί κάποιο έφαγε σκέτα κρεμμύδια, μάλλον για να μυρίζει έτσι. Είπαμε να κάνουμε τι άλλε εκπομπέ με τα κρεμμύδια. Εγώ πιστεύω ότι τα αφεντικά κατέβασαν κάποιον με κρεμμύδια. Επειδή και κλειστά παράθυρα. Ναι, και κλειστά παράθυρα. Όλες. Γενικά, ναι. Επειδή δεν είναι της πολιτικής των απολύσεων, mm-hmm. Θέλω να μας λέτε. Εντάξει. Της εθελούσιας εξόδου. Της εθελούσιας θανάτου. Ναι. Κάποιος χθες λέει εδώ στο στούντιο, ναι. Πριν από την εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα, έφαγε κάτι με κρεμμύδια, με πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα να μυρίζει το στούντιο κρεμμύδια. Έφαγε κρεμμύδια με κάτι. Εγώ από αυτό που είπε ο Γιώργος, ναι. Έφαγε κρεμμύδια με κάτι. Δηλαδή κρεμμύδι με κοτσιμπέρι. Ναι, κρεμμύδι ναι. Με κοινόα. Με αβοκάντο. Με αποτέλεσμα να μυρίζει το στούντιο μέχρι και το πρωί. Εμείς έχουμε όμως βουλωμένες μύτες. Αρχίζει και δεν μυρίζουμε. Βέβαια, αν μυρίζαμε, δεν θα είχαμε το παράθυρο να ανοίγει για να ξεντουμανιάσει λίγο. Γιατί τα αφεντικά νομίζουν ότι είμαστε 12 χρονών και θα καπνίζουμε εδώ. Χθες ήμασταν 14 σήμερα. Τέλος πάντων, το κάνω λίγο πιο δραματικό. Στα 12. Τα αφεντικά μας κυνηγάνε, θα τους κυνηγήσουμε κι εμείς. Πότε έκανε το πρώτο σου τσιγάρο. Μεγάλο το κάνει. Πόσο. Είχα κόψει την μπάλα και είχα νεύρα. Α, πολύ μεγάλο. 21. Α, ναι. Περιμένω να μου πεις κανένα στα 5. Δηλαδή τόσο αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Πρώτα ζούμε και μετά. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Μάλιστα. Μεγάλο όταν έκοψε. Αυτό το όταν έκοψε την μπάλα. Δηλαδή ακούει ο άλλος, ας πούμε, ένας τώρα που συντονίζεται για πρώτη φορά μαζί μας και νομίζω ότι. Ίσως ένα βήμα πριν τη Γιουβέντους. Έπεσε μέχρι τα 21, δεν είναι λίγο. Έπεσε μέχρι τα 21 μπάλα. Μέχρι τι κατηγορία έφτασες? Δέλτα Εθνική. Δέλτα Εθνική. Καλή Δέλτα Εθνική. Με ποιο να είμαι Δέλτα Εθνική? Χολανδό. Α, μάλιστα. Μπράβο. Αλλά ένας τραυματισμός δεν σου επέτρεψε όχι, και τέτοια. Όχι, με κέρδισε το φαΐ. Ξεκάθαρα. Όχι, ναι. Ήταν μια εποχή τότε ό,τι να είναι. Δεν είχαμε ανθρώπους δίπλα μας, ήμασταν ό,τι να είναι κι εμείς. Εμείς φταίμε, εγώ φταίω. Δηλαδή. Και αυτό το αποθυμένο σου όθησε να στο να γίνει δημοσιογράφο. Όχι, όχι. 14-15 χρόνια εγώ έλεγα. Πώ θα γίνει να πηγαίνω στον ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει. Ναι, αυτό ήταν ο σκοπό σου. Αυτό ήταν ο σκοπό. Να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ να είναι μέρο καθημερινότητά σου. Αυτό. Με το να γίνει ποδοσφαιριστή. Όχι, ρε φίλε, όταν είδα ότι. Οι επιλογέ ποιε είναι, ή ποδοσφαιριστή ή ρεπόρτερ. Ή ρεπόρτερ. Αυτέ ήταν οι επιλογέ. Ρεπόρτερ πολύ καλύτερο, είναι ποδοσφαιριστή σήμερα, είσαι αύριο δεν είσαι. Καλά, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή, Παπί, σήμερα εσύ αύριο δεν είσαι. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά το πιο εύκολο, αυτό που δεν πιέστηκα πολύ, που δεν στέγεθηκα πράγματα στη ζωή μου, που δεν είχα τίποτα τέλος πάντων να ρισκάρω. Σε να λες ότι reporter climb by. Climb by. Αυτό λέω, δεν είναι σαν. Ειδικά τότε που δεν ήταν και μόδα όταν μπήκαμε εμείς. Δεν ήταν μόδα. Δεν το σκέφτομαι πολύ.
Για να καταλάβεις, όταν έλεγα στις εκδομές ότι θα πάνε να γίνω δημοσιογράφος, δεν με έλεγαν Ρουφιάνο. Αλήθεια. Ναι, δεν το είχαν τότε. Δεν ξέραν τι είναι. Δεν ξέραν ρεπόρτερ. Ξέραν δύο-τρεις ρεπόρτερ, δηλαδή ξέραν τον Βαλαρούτσο, τον. Τον Πλάτωνα, ναι. Τον Φσανίδη, ξέραν δύο-τρεις τέλος πάντων. Αυτή δεν ασχολούνταν κανείς. Δεν ξέρω αν διαβάζουν και τα παιδιά σου. Όχι, δεν ξέρω. Σημαίνει δεν έβγαζε ο Παοξής. Καλό Παοξής ήταν, ναι, στα Νάιτ. Εκείνη την εποχή ήταν. Ναι, ναι, 95. Εκπληκτική εφημερίδα με τεράστιο Παπέν. Το κορυφαίο εγκέφαλο του οπαδικού του Παοκ ever. Εγκεφαλικά δεν τον έπιανε. Χιλιόμετρα μπροστά. Σκεφτόταν και σκέφτεται. Ακόμα δηλαδή θα ήταν χρήσιμο ο Γιώργος. Σε πέντε ταχύτητες πιο πάνω από τον μέσο οπαδό γενικά. Θα μιλάς για τις εποχές, ναι, το 90s. Και μετέπειτα τι συνέβη και πέρασε, δηλαδή. Έγινε μόδα. Μετά υπήρξε υπερπληροφόρηση. Ναι, δηλαδή, έγινε εκνευρισμός του κοινού από αυτά που έβλεπε. Θεωρώ. Αναπτύχθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, αναπτύχθηκε το ίντερνετ. Θεωρώ ότι ενδεχομένως πολλά παιδιά είχαν την δικιά σου προσέγγιση για να ασχοληθούν με το χώρο της δημοσιογραφίας. Το να βλέπουν την ομάδα τους. Η μόνη προσέγγιση που είχαν όλοι ήταν πως θα βρουν κακουμπί. Δεν είχαμε επαγγελματικές. Σου λέω γιατί μετέπειτα πορεία των πραγμάτων. Πολλά παιδιά. Μετέπειτα με βρίζανε γιατί έκανα εγώ αυτό που τους έλεγα και αυτοί δεν το σκέφτηκαν. Καταλαβες. Μάλιστα. Δηλαδή μου είχε τύχει άτομο το οποίο το συζητούσαμε και με κοιτούσε και μου λέει: άσε, γίνεται. Γίνεται να γίνει. Μετά από 10 χρόνια να με βρίζει. Ναι. Κάποιον πρέπει να βρίζει, ναι, ο κόσμος και πόσο μάλλον όταν κάποιος είναι έτσι, ας πούμε. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να το πέτυχα. Ναι, μπράβο, ρε, κανένα. Κατάλαβες. Ναι, αλλά εδώ ένα κλειδί δεν μπορείς να πετύχεις. Ναι, όχι, αυτός ο στόχος πλέον είναι κανονικά. Ή θα κλείσει το ραδιόφωνο, θα ρίξει το παράθυρο. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει μια ένταση με τα αφεντικά, είναι και τη μόδα άλλωστε. Δεν υπάρχει ένταση με τα αφεντικά. Α, πού, εγώ δεν βλέπω καμία ένταση. Αφού είμαστε πλέον τα συμφέροντά μας είναι ακριβώς τα ίδια. Εργαζομένου και εργοδότη. Ούτε να παντού είναι τα ίδια. Σου λέει όλοι οι εργαζόμενοι έχουν βάλει πλάτη τα τελευταία χρόνια τους ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να διατηρούνται. Ναι. Αλλά όταν στέλνει ένα κλειδί, ναι, θα το παίρνουνε. Δεν έχουμε κανέναν έτσι εδώ κανέναν. Θα φέρω κλειδαρά. Αυτό. Ναι. Πολύ πρόθυμη. Πολύ πρόθυμη. Έχουμε και, πώς λένε, αυτοδίδακτους. Αυτοαπασχολούμενους. Όχι αυτοδίδακτους. Στον ελεύθερο του χρόνο. Ναι. Ασχολούνται, ο οποίος είναι 20 ώρες τη μέρα, αλλά γιατί δεν σας θυμούνται. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Επίσης νικήσαμε. Ποιοι νικήσατε? Εμείς που ήμασταν κατά της διάταξης. Της φωτογραφικής. Ναι, το. Εγώ πιστεύω ότι είναι φωτογραφική διάταξη για μένα αυτό με τα καντήλια. Ναι, ναι. Σε πολεμάει το κράτος για το κάπνισμα, τα καντήλια, τι άλλο, τι άλλο. Έχει το κουλούρι με 80 χρόνια κάθεξης, κινδυνεύει ο Δημήτρης για τα κόμπλου. Ένα αυτό και ένα δεύτερο λέει, το 80% των αστυνομικών που μπήκανε προχθές στην ΑΣΟΕ γίνανε ήδη μέλη της ΔΑΠ. Τεράστιο κουλούρι, τεράστιο κουλούρι. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Σάβα που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρες. Σάββας, βέβαια, αγαπημένος μας ακροατής, και καλημερίζουμε και όλο τον κόσμο που θα μας κρατήσει συντροφιά και σήμερα. Γιατί πρωτίστως μας κράτατε συντροφιά είτε με την επικοινωνία είτε με την αέναη παρουσία πίσω από τους δέκτες σας στη Σαλονικούλα που έχει φεστιβαλικούς καιρούς και όχι ρυθμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι 20άρια, κάτι 25άρια. Τώρα μια χαρά. Επανήλθαμε στην κανονικότητα του Νοέμβρη. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Ντάνιελ, ο οποίος ερωτά. Άκου τώρα. Ερωτάει. Ναι, ναι, ναι. Σε ποιο κανάλι λέει θα δείξει το δόξα δράμα ΠΑΟΚ σήμερα? Άκου τώρα, γκαϊλέ που έχει ο άνθρωπος. Στο δεν έχω ιδέα τι βήμα. Εγώ τώρα είδα ότι παίζουμε με τη γάμα. Δηλαδή μου το έπανε αυτό, είχα διαβάσει. Το όνειρο ενός ανθρώπου που ήθελα να γίνει ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Εντάξει, φύγαμε από αυτό το. Ναι, από το άμεσο. Τώρα είσαι στο σχολιαστικό. Όχι, τώρα είμαι καθαρά. Εσύ αυτό, εσύ εκείνο ή το άλλο. Οργανωτικό. Οργανωτικό. Είσαι γενικός αρχηγός. Επιτελικός. Επιτελικός. Είσαι τεχνικός διευθυντής. Ναι, να βάλουμε έναν όρο έτσι μέσα ποδοσφαιρικό. Ο Μπράγκο, ο Μπράγκη, πώς λέγεται αυτός που έχει ο Πάου. Ο Μπράγκο δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί αποφασίζει ο άλλο. Αλλά. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Δεν ξέρω τώρα αν κανείς το δείξει κιόλας αυτό το παιχνίδι. Τώρα δόξα δράμα ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι μια ευκαιρία για τους δραμηνούς, οι οποίοι πραγματικά ξεχνάω ότι υπάρχει δράμα σε κάποιες φάσεις.
Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά η δράμα. Ενώ μεγάλωσα με τη μεγάλη δράμα. Εδώ ξαδράμας, ναι, ναι, εδώ ξαδράμας. Με τον Τσιτσόπουλο, το τεράστιο παράγοντα από ό,τι έβγαζε το στήριο στον Παναθηναϊκό Τσαμπουκά. Εννοείται. Τότε. Από την ώρα που πέθανε ο Τσιτσόπουλος, δεν υπάρχει δράμα. Ποδοσφαιρικά και, αυτό... και γενικά, α πούμε. Γενικά, ρε μου, τι έχει ακούσει για τη δράμα τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου στη δράμα. Έχω πάει μία φορά, αλλά ήμουν μικρό. Είμαι από τι αίρες, είναι δίπλα. Ναι, ναι. Δεν έχει τύχει ποτέ να πάω. Εγώ, πες μου κάτι για δράμα. Έχω τι έχει δράμα. Έχω μάθει ότι έχει πενιρλί. Και εδώ έχει πενιρλί. Όχι πενιρλί ζαμποκασέρι, πενιρλί με σουβλάκι μέσα. Ότι βάζουν, ανοίγουν το πενιρλί. Είχαμε χορηγό τέτοιον παλιά. Ναι, ναι. Από τη δράμα ήταν αυτό. Γι' αυτό είχε κάνει αυτή την πατέντα. Άλλο από τη δράμα ξέρω ότι. Έχει κάτι δράμα. Το Παρανέστη που πάνε οι. Τι είναι αυτό. Πάνε οι φαντάροι εκεί. Ο τέτοιο πρέπει να είναι από τη δράμα. Ο Γαϊτάνο. Ο Πέτρο. Ο Πέτρο ο Γαϊτάνο νομίζω είναι από την δράμα. Ο Τραπ. Ο Τραπ Γαϊτάνο. Ναι. Άλλο δεν ξέρω. Ναι, το ότι έχει η δράμα είναι αλήθεια. Ένα ποτάμι που διαρρέει μέσα την. Έχει ποτάμι. Ναι, ναι, έχει ένα ποτάμι που περνάει μέσα από την πόλη. Και επίση ξέρω ότι στη δράμα τα παλιά τα χρόνια βγαίνανε οι καβαλιώτε γιατί δεν είχαν μπουζούκια. Η πόλη του Μάκη Ψωμιάδη δεν είχε μπουζούκια. Και νυχτερινά μαγαζιά. Ήταν τότε με τον παπά κολλητό. Ήταν έτσι. Από εκεί πάνω όλα αυτά. Ο Πάοκ επιλέγει σήμερα να πάει να αγωνιστεί απέναντι στην Τσάντα. Απλά κάτσε να κάνει δράμα για να φανεί, ρε φίλε. Και φώναξε τον Πάοκ. Φαντάζομαι θα είναι φιλικό αυτό που λένε. Να μπει λίγο Μαουρίτσιο, να μπει λίγο. Ρεζέρβε και τέτοια χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πιο βαρετά. Υπάρχει απίστευτο διάλογο σε ένα τέτοιο φιλικό του Άρη μεταξύ εμού και του Αλέξη Σαββόπουλου. Εγώ στούντιο. Πρέπει να ήταν Κυριακή, χωρίς παιχνίδι τέτοια εποχή, χωρίς με εθνικές και τέτοια. Και παίζει ο Άρης με τη Ραπίδ Βουκουρεστίου, νομίζω. Εξαιρετική. Βγαίνω εγώ σακατεμένος από το στούντιο από κρεπάλι την προηγούμενη μέρα. Λέω τι γίνεται εκεί, Αλέξη. Μου λέει τι να γίνει όλα καλά. Καφεδάκι, καφεδάκι του λέω. Ναι, μου λέει. Λέω πώς τον πίνεις. Και νομίζω, το ρωτάω στον αέρα πόσο τον πίνεις για το παιχνίδι. Και μου λέει, όχι, 0-0. Αλλά ήταν ενδεικτικό της βαρεμάρας που υπήρχε, δηλαδή. Βαρεμάρα όμως, πραγματικά. Εγώ απορώ οι παίκτες που θα παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Έλα μου, ναι. Από τώρα κάνω προπόνηση. Αλλά επίσης είναι και το ταξίδι. Πρέπει να πας ταξίδι, πρέπει να. Γιατί να μην δεν πας, μωρέ. Μπορεί να. Ξέρω μια ταβέρνα έξω από τη δράμα σε ένα χωριό τόσο ερών, βέβαια, αλλά στον δρόμο προς τη δράμα. Η οποία έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια εκεί στη Νέα Σκοπιά. Η Σκοπιά, κάπως έτσι λέγεται το χωριό. Έχει και Σκοπιά και Νέα Σκοπιά. Ναι. Νέα Σκοπιά είναι το χωριό. Αυτοί που δεν φυλάνε, ξέρω εγώ, και η Νέα Σκοπιά είναι στην πύλη. Τέλος πάντων, η γενικότερη ειδησιογραφία όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα και εκτενόμενα είναι ανύπαρκτη. Αόρατη θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Χτες είδα ότι ο Πάοκ έπαιξε και Champions League στο μπάσκετ με μία. Θα μπορούσε να είναι. Το είδε το όνομα από στην. Του σεφ όνομα που είχε. Θα μπορούσε να είναι καφετέρια, κάτι τέτοιο. Δεν φταίει στην Ιταλία είναι αυτή. Το όνομά τη, ρε παιδί μου. Τη χάσαμε από μία που δεν θυμάμαι το όνομά τη στο κύπελο. Ναι. Αγόρα αγριοπηγή, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Εντάξει. Λιοκολάπτη, δεν θυμάμαι το όνομα. Χάσαμε καμιά 20 πόντου, 15. Και χθε κερδίσαμε τη δεύτερη τη Ιταλία. Κλασικό ΠΑΟΚ. Έτσι, έτσι. Είχε όλο το όνομα, ρε παιδί μου. Ήταν κάπω. Περίεργα, τώρα τα γράφουν τα ρεπορτάζ την Πριντιζή. Την Πριντιζή. Καλά δεν λέω, αυτή δεν κέρδισε, αυτή κέρδισε. Αλλά είχε ένα έτσι ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ το όνομά τη. Ψάχνουμε να βρούμε. Έχουμε πάω 24 εδώ. Έτσι, βέβαια. Το πλήρες όνομα, το πλήρες όνομα. Θέλω να μου αναφέρεις. Ο Μοσχοβίτη την έγραφε Πριντιζή. Πριντιζή. Ο καθένας, όπως θέλει. Θέλω να δω πόσο τεμπέλης είναι, περίμενε. Κυρίες και κύριοι, η επαλήθευση του. Ναι, πρίντιζη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, δεν υπάρχει. Σαν αυτό που παλιά, όποιος ρωτούσε πρώτον τον. Έρχονταν ένας ποδοσφαιριστής στο αεροδρόμιο. Κανείς δεν ήξερε από πού είναι το όνομά του. Μήνος, το θεϊκό, ρε. Ναι. Έχει το Ρεμπόσιο και ο Σιγκάρα. Πετάγεται με το μικρόφωνο πρώτος και η πρώτη ερώτηση ποια είναι. Ποιο είναι το Ρεμπόσιο και ποιο είναι. Φεύγαμε έτσι. Πού είσαι φαντάστης τώρα, έτσι. Παπαπαπ. Εντάξει, έξτασε, εξταλώ. Δεν γίνεται ποτέ αυτή. Τελείψω. Ποιο είναι το δημόσιο και ποιο είναι καλά. Και όμως, αυτό δεν είναι δημοσιογράφος. Έκανε την πραγματική ερώτηση που απασχολούσε τους πάντες. Θα μπορούσαμε να το ξέρουμε. Πώς, τους είχατε δει.
Υπήρχαν φωτογραφίες, υπήρχε το ένα. Υπήρχε και χειρότερο βέβαια που ο συνάδελφος ρώτησε τον Κουτιτσίνη ποιος είσαι. Τον Κουτιτσίνη. Συνέντευξη με την τότε. Ναι. Και χαινούσε όλο το. Εντάξει, γιατί να με ρωτήσει, πού το ξέρουμε. Σιγά βρε τώρα Κουτιτσίνη. Όχι, ήταν 40 χρόνια τότε και είχε καμιά 25 χρόνια καριέρα σε ψηλό επίπεδο. Ναι, όντως. Έλα βρε τώρα. Λεπτομέρειες τώρα τα Κουτιτσίνη και τι έχει κάνει ο Κουτιτσίνη και με στην Τουμπά που δεν περνάει κανεί. Πώ επισκιάστηκε η συνέντευξη τύπου εκείνη με το Red Lab, με το μυθικό τηλέφωνο του Ραγκάτσι, όπου έχει πάει το 2010, πότε ήτανε, όχι 12, πότε ήταν, 11, με την τότε να με εκείνο το περιβόητο παιχνίδι, ναι. Έχει πάει με το Nokia το μεγάλο. Και την ώρα που μιλάει ο Red Lab στην συνέντευξη τύπου, λέει αυτά κυκλοφορούν ακόμα. Έτσι, ωραία πραγματάκια κυρίες και κύριοι στη Θεσσαλονικούλα μας, Τετάρτη 13 του μηνού σήμερα. Τετάρτη και 13. Ναι, Τετάρτη. Ξέρεις να το δεν έχεις τι να πεις τίποτα. Τετάρτη και 13, ας μιλήσουμε γι' αυτό, ναι. Ο Σιωμάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου. Δαμασκηνός, Δαμασκηνός. Ιωάννου Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως είναι σήμερα. Δαμασκηνός, Δαμασκηνή, Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστομία και τα λοιπά εορτάζουν. Άκουσμα, αδιάφορο, αν δεν έχεις κανόνα. Έχω έναν, όχι, Δαμιανό έχω. Δαμιανό, δεν πειράζει. Βάλ το να μου αρέσει σήμερα τώρα, εντάξει, εσύ. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος και είναι και Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης σήμερα. Για κάποιο λόγο, θεώρησαν ότι μια μέρα του χρόνου πρέπει να... Παγκόσμια Μέρα καλοσύνης, τώρα τι κάνουμε, δηλαδή, αν είμαι δηλαδή καραγκιόζης και σκατόψυχος σήμερα πρέπει να... Άλλο καραγκιόζης και άλλο ποπόψυχος, έχει διαφορά. Εντάξει, το καραγκιόζης προσωπικά είμαστε. Δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη. Είμαστε καλοί. Εμένα ήταν ο παιδικός μου ήρωας, ξέρεις, πήγαινα εγώ σε θέατρο σκιών. Εννοείται. Ευγένιος Παθάρη και αυτά, πήγαινα σε όλα. Εννοείται. Ήταν αδυναμία μου, είχα φιγούρες στο σπίτι, έφτιαχνα μόνος μου και τέτοια. Είχα αρρώστια με καλά. Δώσε τροφή στον κόσμο. Ναι, ήταν ο παιδικός μου ήρωας, τι να πω. Ήταν ο Spider-Man. Τότε έχω γραμμένο το Spider-Man. Και τη Marvel. Εντάξει. Εγώ με τον καραγκιόζη μου, τον Μινικόγκο και το κολλητήρι. Λαμόγια και το μορφωνιό. Εντάξει, με αυτόν ήμουνα, γιατί αυτή είναι η κουλτούρα μας. Έτσι, την έχουμε ξεχάσει βέβαια. Μάλλον δεν ήταν το Spider-Man. Που πετάει τώρα, άκου παπαριά. Ναι. Πετάει μία, ξέρω εγώ, και πηδάει πολυκατοικία σε με το τέτοιο, με το χέρι. Ποιος είσαι, ρε. Έτσι. Και πώς βγαίνει αυτός ο σωστός. Αυτό το τζίμπησε αράχνη. Και το τζίμπησε αράχνη και τι, εκεί μας τζίμπησε αράχνη. Και πάμε να πηδήξουμε 4% και δεν μπορούμε. Άντε με τη Marvel τους καραγκιόζηδες. Ο άλλος που παγώνει, ο άλλος που γίνεται από 30 κιλά 402 και βαράει τον κόσμο που γίνεται πράσινο. Πράσινος. Ωραία. Πράσινο. Ο άλλος ξέρω εγώ που έχει μία ασπίδα και την κάνει boomerang. Αποφασίστε ρε καραγκιόζηδες στην Marvel. Ασπίδα ή boomerang. Αποφασίστε ζώα εκεί στη Marvel. Εντάξει, στην πάει Marvel. Πάει Marvel. Έκρηξε κόκα για τους ήρες. Μα κάθομαι και βλέπω κάτι adventures και κάτι τέτοια. Δεν τα βλέπω, δεν τα βλέπω, δεν τα μπορώ. Όχι, βλέπω, από περιέργεια, λέω τι μα. Τα έχεις δει όλα και ξέρεις, εγώ δεν ξέρω καν για ποιους μιλάς και εδώ, ας πούμε. Με τα χέρια ζόρια μπορώ να αντιληφθώ τους super heroes. Ο άλλος που βγάζει, ο Wolverine, πώς το λένε, βγάζει ξέρω εγώ. Τα νύχια, τα νύχια. Ναι. Και γίνεται λικάνθρωπος. Εντάξει. Βρείτε κανένα κανονικό. Βρείτε ένα λαϊκό με κομπολόι που δεν μασάει. Που είναι στο καφενείο και λέει τι μας κρύβουν. Να φτιάξουμε το τι μας κρύβουν, μαν. Πάτε οι χάιτ μας. Και ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι παγκόσμιος χαρακτήρας ότι μας κρύβουνε. Ναι, εννοείται. Υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλους τους. Το κακό είναι ότι ό,τι μας κρύβουν θεωρεί ότι είναι μοναδικός. Θεωρεί ότι είναι one of a kind, ας πούμε, και το είδος του. Και έχει την ανωτερότητα ως φιλή και είναι, το συναντάς σε όλες τις φιλές. Ναι. Είναι ο πιο χαρακτηριστικός άνθρωπος. Όχι, μπορούμε να κάνουμε ένα serial. Ναι. Με τι. Με τέτοιους χαρακτήρες, να βρούμε ένα τέτοιο σε κάθε χώρα. Με τέτοιους super heroes και να ενωθούν, α πούμε, τι μα κρύβουν. Να πούμε στη Marvel, αυτή είναι super heroes, με καραγκιόζη. Έτσι. Να πει, what καραγκιόζη. Ξεκινάμε από την αρχή. Και όλα αυτά με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης. Για κάποιο λόγο, η οποία λέει καθιερώθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Κινήματος Καλοσύνης. Υπάρχει και αυτό World Kindness Movement που συσπηρώνει εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις μέλη του κινήματος. Η καλοσύνη. Εμένα μου αρέσουν αυτό. Άκου τώρα πόσο πασόκ είναι οι παγκόσμιες ημέρες. Εξηγεί την καλοσύνη. Τι είναι η καλοσύνη. Η καλοσύνη είναι ένα θεμελιώδες μέγεθος της ανθρώπινης κατάστασης που γεφυρώνει τις διαφορές φυλής, φύλου, θρησκείας και πολιτικής. Έτσι, αυτό για να μάθουμε τι είναι η καλοσύνη. Είναι πασόκ. Ναι, ρε, οι παγκόσμιες ημέρες είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρο πασόκ. Δηλαδή, ψάχναμε μια αργία στο πασόκ και τι να βγάλουμε. Δυστυχώς όλα αυτά δεν είναι αργίες. Θα έπρεπε όμως, θα έπρεπε να τις καθιερώσουμε. Όταν θα έρθουμε στα πράγματα, το πρώτο, εγώ πιστεύω ότι αν βγούμε
με πρόταγμα το ότι παιδιά 50 αργίες το χρόνο. Έχουμε. Τίποτα, 70%. Ναι. Το θέμα βέβαια είναι ότι δεν δουλεύει και κανείς για να αισθάνεται. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αυτός που δεν δουλεύει. Mm-hmm. Έχει μπει στο ρόλο ότι δουλεύει. Ναι, έχει μπει. Ναι. Και στην αργία, ας πούμε, δεν αισθάνεται την ανάγκη ότι δεν έχω δουλειά. Ναι. Σου λέει αργία είναι σημασία. Να δουλέψω. Ναι, δεν δουλεύω. Αν θα τον βοηθήσει ψυχολογικά, γιατί. Mm-hmm. Γιατί 50 μέρες το χρόνο περισσότερες θα αισθάνεται ότι δουλεύει. Έτσι ακριβώς. Μη δουλεύοντας. Ναι, με 50 και λίγο ακόμα με καμιά 10 αργίες περισσότερο βγαίνει και ταμείο. Ναι. Ξεκούραστα. Έτσι. 50 αργίες. Πώς το πω, 50 αργίες. 50 αργίες. Καμία καλοκαιρινή. Ναι. Καμία καλοκαιρινή. Όχι. Εκεί στο μεσοδιάστημα Οκτώβρη, τέλη Απρίλη. Αυτός ο 15 Αύγουστος είναι νομίζω η χειρότερη αργία που μπορεί να υπάρχει. Γιατί συνήθως τη χάνεις επειδή τη χάνει να παίρνει άδεια. Οπότε δεν την εκμεταλλεύεσαι όπως θέλεις. Όχι, την κολλάνε, επειδή δεν έχεις κανένα δημόσιο. Την κολλάνε. Ναι. Κολλάνε μπρος πίσω, δεξιά-αριστερά. Ο 15 Αύγουστος για το δημόσιο είναι 8 μέρες. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει από 10 και πάει 18-19. Εντάξει, την κολλάνε. Αλλά δεν είναι όπως. Για εμάς του ιδιωτικού τομέα, του εθνικού επαγγελματίε, δεν υπάρχει 15 Αύγουστο. Ναι, δεν είναι όπως το 28-25. Εγώ δεν πάω διακοπές ποτέ Αύγουστο. Ναι. Γιατί λείπεις όλο το καλοκαίρι, ρε Σταύρο. Ναι. Μία προετοιμασία, μία καμιά Ευρώπη. Μία... Δεν πας Αύγουστο διακοπές γιατί έχει παιχνίδια. Ναι, συνήθως ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μόνο Αύγουστο. Σεπτέμβριο, άστο. Δεν το συζητάμε ξανά. Φέτος δεν έχει. Δηλαδή, τρέμω για το καλοκαίρι, αν θα έχουμε εκπομπή. Τρέμω πραγματικά, το σκέφτομαι από τώρα. Φιαλτικό. Εντάξει, θα πούμε ένα κλόνο. Δηλαδή, ένα μήνα προετοιμασία. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Πάει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία 15, ξαναέρχονται 2-3 μέρες, ξαναφεύγουν. Αυτό το κάνει ο Λουτσέσκο. Ναι. Με Φερέιρα δεν νομίζω. Λες να πάει. Πάει ένα σερί. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα μας ακατεύει οικονομικά αυτό. Διπλά αεροπορικά, διπλά ξενοδοχεία, διπλά φαγητά, διπλά το ένα, διπλά το άλλο. Διπλές εκπομπές ο Πατουανίδης, καταλαβαίνετε κύριε. Και μετά Ευρώπε αυτά που ταξίδια το ένα το άλλο. Και μετά να μην πάρεις και να κάνεις και χρήση της καλοκαιρινής αδείας σου. Όχι, δεν πάω διακοπές. Τι θα πας διακοπές, εσύ τώρα. Ιούνιο θα πάω, μην αγχωρίζω. Το όνειρό σου ήταν αυτό, το όνειρό σου. Εκπληρώνεις, οπότε θες και διακοπές, δεν κατάλαβα. Εκεί θα πρέπει να υπηρετήσεις. Ιούνιο, άκου, 1.30 είναι η άδειά μου. Ωραία, 1 Ιουλίου φεύγω προετοιμασία, γυρνάω 20, 27 είναι το πρώτο παιχνίδι. Ξαναφεύγω. Δηλαδή, 2 μήνες θα είμαι 3 μέρες εδώ. Δεν το σκέφτηκα. Να σου πω. Εντάξει, ούτε εγώ στο είπα. Αγόρι μου, δεν θέλω να κάνουμε εκπομπή μαζί, σε εκτιμώ και αυτά και τέτοια. Δεν είπα ποτέ αυτά τα πράγματα, να μην λες ψέματα τον κόσμο. Πολύ, προσπαθώ να τον ντύσω. Πάμε λοιπόν. Μαζί μας τα πολύχρωμα όνειρα. Τι είναι τα πολύχρωμα όνειρα? Τι είναι? Καταφέρατε να κάνετε την πράξη. Αυτή τη φορά δεν πήγε χαμένο τίποτα. Δημιουργήσατε μια ζωή. Τι σημαντικότερο για εσάς από τη ζωή που δημιουργήσατε? Το θαύμα. Το θαύμα της φύσης. Το υγιέστατο αυτό πλάσμα που σας κοιτάει κάθε πρωί και αναρωτιέται ποιος είναι αυτός ο μάτς. Ωραία. Ένα κατάστημα αφιερωμένο στις βασικές ανάγκες του παιδιού. Από την βρεφική ηλικία μέχρι και την εφηβική. Τα πολύχρωμα όνειρα είναι στα Πεύκα. Λεωφόρος Παπανικολάου 150 γάμα στα δεξιά σας όπως ανεβαίνετε, στο εμπορικό κέντρο. 2-3-15-55-44-99 πολύχρωμαόνειρα.gr και βέβαια αποκριστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης στα έπιπλα Σιλέκ. Μαζί μας. Welcome στον Αλεξιάδη. Πότε θα κληρώσουμε τη σκούπα? Αύριο. Αύριο είναι Πέμπτη. Παρασκευή. Παρασκευή. Παρασκευή θα κληρώσουμε μια ηλεκτρική σκούπα αξίας με την προσφορά 120 ευρώ. Κανονικά πρέπει να έχει 150-160. Καλή σκούπα. Θα ρουφάει όλα. Εντάξει. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Φίλιππου Πόλεως 57 απέναντι από το σχολείο. Το πορτοκαλί Welcome Stores Αλεξιάδη έχει τα πάντα σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα αυτό με την Marvel, γιατί μου γύρισε το μυαλό. Εντάξει, να βάλουμε Marvel. Να ξεκινήσουμε με ήρωες που έχουν αβαβά προσόντα. Θεωρείς τώρα ότι στη Νεάπολη και στη Σταυρούπολη, ας πούμε. Βλέπουν Marvel. Βλέπουν Marvel. Άμα δεις κάτι πεσήματα παλιά, κάτι τέτοια, όντως κάποιοι νομίζανε. Σούπερμαν ή έτσι αλλιώς, ναι. Τέλος πάντων. Να το βάλουμε, θα το βάλουμε. Εντάξει, εδώ για ευαίσθητους, ας πούμε, ακροατές. Που... Ναι, ποιος του έχει γυρίσει το μάτι για κάτι που είδε σε μια ταινία. Ναι, εντάξει, μέσα, θα το βάλουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο Fast and Furious κάποιες φορές.
Δεν γίνεται να βγαίνει ένα υποβρύχιο από κάτω. Ωραία. Γιατί όχι. Είναι, τρέχει το αμάξι χωρίς αλυσίδες στον πάγο. Ναι. Ξεπροβάλλει ένα υποβρύχιο πυρηνικό, καμιά 2 χιλιόμετρα υποβρύχιο από τον πάγο. Και συνεχίζει να οδηγεί τα αμάξι και να ξεφεύγει ο άλλος από το υποβρύχιο. Γίνεται. Και όμως γίνεται. Χθες εγώ πήγα είδα το Terminator. Το Next Generation, ναι. Ποιος έπαιζε. Πρωταγωνίστρια η παλιά, η, πώς τη λέγανε, η Μίτλετον, πώς τη λέγανε αυτή να μωρέ, που έπαιζε στην Πεντάμορφη και το τέρος, αυτή η παλιά. Παίζει και ο Σβατζενέκερ. Σαν τι? Εμφανίζεται, σαν Terminator, παιδί μου, μέσα. Δεν είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά εμφανίζεται σε καταλυτική. Όπου έχουν κάνει το Σβατζενέκερ ουσιαστικά μεσαία τάξη. Σοβαρά. Γυναίκα, παιδιά. Το Terminator και πήρε μπυρίτσες κορώνα με live μέσα. Είδε, δεν τα κάνει κορώνα. Έχουμε τρελαθεί μεσαία τάξη. Κάναμε τον Terminator. Καράζει το εξοχικό του, ας πούμε, πάνω στο μπάφαλο. Γιατί το κάνανε αυτό? Για να δείξουμε. Για να ταυτιστούμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε μεσαία τάξη. Δεν απευθύνεται στο υλικό. Εμείς δεν έχουμε μεσαία τάξη. 40% μεσαία τάξη είναι. Γι' αυτό βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε μεσαία τάξη. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε έχω σήμερα λίγο μουσική Luna Park. Είπαμε να αλλάξουμε και να ξορκίσουμε το. Σαλαμίνα την προλάβες? Εννοείται. Δεν καταλάβω ποτέ γιατί λεγόταν η Σαλαμίνα εκείνο το Luna Park. Γιατί ήταν και πιο ωραία από τη Σαλαμίνα του Πειραιά. Αν την έχεις δει καθόλου από απέναντι, δεν ξέρω αν την έχεις επισκεφτεί. Τότε που μπορούσαν να πλησιάσουν τα συγκεκριμένα μέρη. Ναι, είναι αλήθεια. Η Σαλαμίνα που έχουν μαγαζί καλοκαιρινό, έτσι, μπιτσόμπαρο, που το λένε Σαλαμίκονος. Ούτε καν λογοπαίγνιο, τίποτα. Direct. Πάρτε το να το έχουμε. Πάρτε την Αβαβά Μύκονο τώρα. Έχει και τη μέσα να Μυκόνου. Δεν νομίζω, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι λαϊκή περιοχή, είναι για τα μπάνια έτσι των. Των φτωχών πυρεωτών. Των φτωχών πυρεωτών, κερατσίνια, ελευσίνη, ιστορίε εκεί τη φτωχογειτονιέ. Επιστρέψαμε, κυρίε και κύριοι, στην εκπομπή ψυχιατρίο στο δεύτερο μισάωράκι τη πρώτη μα ώρα. Εδώ στον Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον φίλο μα. Τον Μάριο, ο οποίος σε πληροφορεί που έψαχνες να βρεις αν έχεις κάποιον που εορτάζει σήμερα. Λέει, γιορτάζει ο Μάικς ο Γκαγκάτσης. Γιατί? Χρυσόστομος. Α, ναι. Είδες, αγόρι μου, τι κοινωνικό έργο προσφέρει. Κάνε τώρα τα PR σου, κάνε τώρα τα PR σου. Καλημέρα, λέει, από την. Μετά τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα από την ποδοσφαιρομάνα Πόλη. Η Κωνσταντινούπολη μας ακούει ο Σιχτή. Τρεις μεγάλες ομάδες έχει. Τι τρεις μεγάλες, ποιες είναι αυτές? Φενέρ, Γαλατά και Μπεσίκτας. Αν νομίζω να πεις και Πάοκ. Έχει και Μπασαξιχή. Τέσσερις. Είναι ομάδα της πόλης σου, Πάοκ. Πάοκ και Παγκόσμιος, δε φίλε. Σωστό και αυτό, εντάξει, γνώμη που τόλμησα να το εντάξει. Δεν έχει, έχει μια βάση απλά. Στα στενά των δύο Υπήρων. Ναι, έχει μια βάση. Εντάξει, δεν πειράζει. Μάλιστα, το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, τώρα πέρα από τα αθλητικά που ανέκυψε κατά τη χθεσινή ημέρα, αλλά δεν. Δόθηκε η έμφαση που έπρεπε. Δόθηκε η έμφαση που έπρεπε, ίσως γιατί επισκιάστηκε από το όσα συνέβησαν γύρω από το θέμα της βλασφημίας, της νέας τροπολογίας κτλ. Εμείς όμως εδώ σκαπανίσεις ενημέρωσης το ανασύραμε. Και είναι... Θα το αναδείξουμε. Θα το αναδείξουμε, βεβαίως, γιατί πάνω απ' όλα συζητάμε και τα ζητήματα του. Πώς να το πω, ας πούμε. Τα εμπορικά, όχι τα εμπορικά, ζητήματα εργασιακά. Εργασιακά, φίλε, και ζητήματα της αγοράς. Γιατί πρέπει να εκπαιδεύουμε το κοινό στην εξέλιξή της, δηλαδή να ξέρει πώς είναι ο ανταγωνισμός. Πολύ σημαντικό πράγμα, να ξέρει πώς φέρεται ο άνθρωπος που θα ανταγωνιστεί για μια θέση. Ναι, και οι νέες ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν. Ναι. Αυτά είμαστε σε εποχή αναπτύξεων. Αυτό κάπως έχει τη σανολογία. Οι νέες ευκαιρίες. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Εντάξει, θα το βρούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Ειρηνάκης, εντερπρένερ, έκανε την εξής δήλωση. Και διαβάζουμε το άρθρο, ας πούμε, τίτλο. Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος ποιος είναι ο Δημήτρης Ειρηνάκης. Δεν γνωρίζει, λες. Ναι. Είναι ο άνθρωπος. Μόνο Marvel. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που θα γυρίσει μια τσόντα της Marvel. Μάνα, λέει, πήγε την κόρη της στον Σιρινάκη και του ζήτησε να γυρίσει ταινία ερωτικού περιεχομένου με 50 άνδρες. Πρώτα απ' όλα έχει εμπιστοσύνη την κόρη της, από ό,τι βλέπουμε ότι έχει δυνατότητες. Αυτό, ναι, αυτό είναι... Κοίταξε, πάντα γονέας πιστεύει το παιδί του ότι είναι ικανό για τα πάντα. Ναι. Επίσης, αυτό που με παραξένωσε εμένα στο τέτοιο, δεν ήταν άνθρωποι, δεν ήταν μάνα που είχε κάποια ανέχεια, μια δυσκολία, κάτι. Ήταν κανονική αστή με μια ωραία κόρη.
που ήθελε η κόρη της, γιατί αυτό ήταν το αίτημα. Ναι. Εντάξει, ήθελε η κόρη της να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, ναι, σου λέει, μην με βάζεις τώρα με κάνα δύο-τρεις πάλι. Δεν γίνεται, δεν θα είμαι σαν τις άλλες. Θα μείνεις σαν τις άλλες. Σειρμού, θα μείνεις ναι, έτσι. Θα μείνεις, ναι. Θέλω να δείξει ότι είναι μαραθωνοδρόμος. η κόρη μου. Ναι, δεν θέλω το παιδί μου να είναι ρολίστας. Ναι. Δηλαδή, εσύ ονειρεύεσαι ας πούμε, να κάνεις το γιο σου ποδοσφαιριστή, Φερρυππίν, ας πούμε. Θέλω να είναι ο Μέση. Ναι, έτσι. Δεν θες τώρα να είναι ένα αριστερό μπακ απλά, ξέρω εγώ, αυτό που να μπαινοβγαίνει και να καλύπτει κάποια κενά όταν χρειαστεί στην ομάδα. Και ο εργάτης. Ναι, ο εργάτης. Τον ένα στάρ. Η βιομηχανία του πορνού, λέει το άρθρο, τα τελευταία χρόνια ανθεί στην έκθεση. Ξέρεις, να πήγε στο σχολείο και να λέει γράψτε για την βιομηχανία του ερωτικού κινηματογράφου. Πώς δεν γράψε, είναι γνωστό στις μέρες μας, πώς γράφαμε παλιά εκθέσεις. Όπως έχει προκύψει κιόλας, λέει, από πλήστα περιστατικά. Εντάξει. Τελευταίο κρούσμα, αυτό μια 45χρονης μητέρας, η οποία εμφανίστηκε με την 25χρονη κόρη της. Μικρή την έκανε. Στα 20, στα 20. Μπράβο, στα μαθηματικά, καλά, εντάξει. Στο γνωστό παραγωγό ταινιών ενηλίκων, Δημήτρη Σιρινάκη ζητώντας του να κάνει το βλαστάρι της πρωταγωνίστρια. Μάλιστα η μάνα δεν αρκίστηκε απλά σε μια ταινία για την κόρη της. Ότι παίξε τώρα εδώ έναν ρόλο. Παίξε γενικά δηλαδή. Αλλά ζήτησε να κάνει κάτι για να ξεχωρίσει, όπως το να συνουσιαστεί με 50 άνδρες στην ίδια σκηνή. Ωστόσο προφού. Εγώ προσπαθώ, εγώ δεν το διάβαζα, σκεφτόμουν το κόστος. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Κάνουμε business plan. Είναι στη θέση του Σιρινάκη. Ένα μέλλον που μπορεί και να έχουμε. Δεν ξέρεις. Γιατί εξελίσσεται τη βιομηχανία και τι δεν έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αυτό δεν το κάναμε. Να γίνεις παραγωγός ταινιών ερωτικού περιεχομένου. Κάποιος από τον Όμιλο έχει γίνει παλιότερα. Δεν τα ξέρεις αυτά, δεν τα έχεις ζήσει. Τα ξέρω και τα παραξέρω, μην νομίζεις. Την έχεις δει. Έχω δει και γνωστούς μου να παίζουν σε ταινία. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι γνωστοί μου αυτοί που παίξανε. Ναι. Μουσική της πόλης. Α, ναι. Και, ναι, είναι. Και τους ξέρω προσωπικά. Και κάποτε μας έλεγε ο ντράμερ μας ότι είχε δει αυτή την ταινία, την Περιβόητη, και είχε πάει να παίξει σε ένα τέλος πάντων μαγαζί και ήταν ο Πιεκτράς, αυτός που είχε πρωταγωνιστής και το λέει ρε φίλε κάπου σε ξέρω, κάπου σε ξέρω, κάπου σε ξέρω και λέει άστα, δεν είναι αυτό που νομίζει και τέτοια. Ωστόσο λέει πρωτού φτάσει να κάνει τα πάντα, χρειάστηκε να περάσει από το γραφείο του Σιρινάκη προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν όπως θέλει η ίδια. Ή μανατζάρης ή δεν μανατζάρης. Ναι, αλλά εδώ ξεκινάει μια προβληματική, κυρίες και κύριοι, είδηση. Δεν είναι καθόλου ηλαρή, δεν είναι καθόλου αστεία. Εμείς αναδεικνύουμε χαρακτηριστικά του στυλ. Και θα δείτε ότι υπάρχει αναγωγή σε όλους τους τομείς της ζωής. Βλέπουμε την παρεμβατικότητα του γονέα. Ξεκάθαρα. Που είναι ένα μεγάλο λάθος στην σήμερα ημέρα και το αντιμετωπίζουμε ας πούμε και στα αθλητικά δρομένα. Βέβαια, όσοι μάνατζερ είναι οι πατεράδες των παικτών, οι παίκτες δεν παίξαν ποτέ. Είναι πάνω από το κεφάλι τους, έχουν παρεμβάσεις προπονητή, αυτό που βλέπεις ας πούμε να πηγαίνει. Έχουν αυταρχισμό, θεωρούν ότι το παιδί είναι κτήμα. Ναι, ότι εκπληρώνει τις δικές τους ματαιώσεις, ενδεχομένως δηλαδή αυτό να είναι το όνειρο της μάνας που δεν κατάφερε. Οπότε δεν είναι αργά, εν προκειμένου. Λεφτά να υπάρχουν. Ναι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν όπως θέλει η ίδια. Μάλιστα, λέει την 25χρονη εκρηκτική μελαχρινή, συνόδευε 45χρονη μητέρα της ώστε να είναι παρούσα στο ραντεβού. Δεν είχε ανάγκη τα λεφτά, μάλιστα. Ξανά το μάλιστα. Η 45χρονη έκανε και τις διαπραγματεύσεις με το μέτρη στην παραγωγή ερωτικών ταινιών, ζητώντας του να δεσμευτεί ότι το παιδί της δεν θα κάνει ό,τι όλες οι άλλες. Αλλά στα γυρίσματα θα συμμετέχουν 50 άντρες οι οποίοι θα περιμένουν τη σειρά τους για να συνευρεθούμε την κόρη. Εδώ έχουμε, θα περιμένουν τη σειρά τους. Αλφαβητικά το πάμε. Ναι. Και ήρθε η στιγμή να αναδείξουμε ας πούμε, τα χαρακτηριστικά του budget και του κόστους που σε προβληματίζουν, φίλε μου Σταύρο. Κοίτα να δεις, minimum τώρα, πρώτα απ' όλα για να βρεις 50 που μπορούν να παίξουν σε μια ταινία, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Άρα πρέπει να πληρώσεις εργατοώρες για οντισιόν. Ναι. Οντισιόν, έτσι, γουρούνι στο σακί, ναι, αυτό όχι. Γιατί πολλοί ευαγγελίζουν τα χαρίσματα του. Πρέπει να βάλεις τώρα δύο κοπελίτσες, τρεις, να τσεκάρουν τα προσόντα. Μάλιστα. Αυτά του καθενός που θα περάσει από εκεί. Πάντως 50 πρόθυμοι θα βρεθούν. Θα βρεθούν. Και παραπάνω. Θα βρεθούν. Αν και υπάρχει και. Μπορεί να κεντροπαλεί ρε αγόρι μου, να μην θέλουν όλοι με 50, άρα οι 50, θα πρέπει, για να καταλήξει 50, πρέπει να βρεις 500. Προσφάτως είχαμε μία οντισιόν που είχε διεξαχθεί στο Περιστέρι από ανταγωνίστρια εταιρείας του κυρίου Σιρινάκη και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες και από άντρες, ας πούμε, τρίτης ηλικίας που... Τα κουμπιά κάνουν θάπετα. Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων.
Εργατόρες και οντισιών. Ωραία. Μισθός. Ναι. Μισθός. Μισθός. Ναι, αλλά από τη στιγμή που θα έχεις περιφερειακό ρόλο, δεν θα είσαι πρωταγωνιστής, μήπως θα πέφτει το μπάτζετ, δεν θα έχεις, ας πούμε, την αμοιβή ενός ανθρώπου που επομίζεται όλο το βάρος ταινίας, το υποκριτικό, να μάθεις. 100 ευρώ ένας. Α, εντάξει. Θα τον βγάλεις για λιγότερα από 100. Ναι, αλλά δεν θα έχει να μάθει ατάκες, γιατί το δύσκολο σε αυτές τις ταινίες είναι ότι πρέπει να πεις και το σενάριο. Και δύο λόγια. Ωραία. Τέλος πάντων. 105.000 το μπάτζετ του ανδρικού. Αυτή δεν θέλει κανένα δυο μισάρι. Τρία. Εκεί είναι η ταρήφα. Πολύ σύμφωνα με. Μου πέρασε γνωστό. Ναι, λίγα, λίγα. Τα θεωρώ πάρα πολύ λίγα. Είναι η Ελλάδα τη κρίση. Και πολλά λεφτά, τόσο θα τη δώσω. Ναι, αλλά αυτό είναι όμω κάτι καινούριο, μια νέα τεχνική. Ναι, θα πάρω ποσοστά επί των κερδών. Θα βάλει σε τέτοιο. Ναι, μάλιστα. Τρέχει. Ναι. Ωραία. Πάμε στα 8. Ναι. Παραγωγή, κόψε, ράψε 50 άτομα, 50 ψυχές, φίλε, ο καθένας θα δει κάτι. Το μοντάζ, ο μοντέρ. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτή η παραγωγή μαζί με στούντιο, εργατόρες, μάμος, ούτου θα βγει ένα 20. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι πολλά λεφτά τώρα. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δεν μπορείς να βγάλεις πολλά περισσότερα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολλά λεφτά, δηλαδή χρηματοδοτούμε. Κάνουμε τώρα, ας πούμε, να δώσουμε τον μπάτζετ, ας πούμε, στο κορίτσι και στην μητέρα τη. Τι είναι 20.000 ρε Σταύρο τώρα για πλάκα. Για μια τέτοιου βεληνικού ταινία. Εγώ θα εμπλακώ. Πάμε στο σοβαρό κομμάτι της όλης ιστορίας. Η είδηση ότι μία μάνα πάει την κόρη της για αυτόν τον λόγο κάπου. Πότε το συναντήσαμε μηντιακά από τη φορά? Στα Καλλιστεία. Στον Κορκολί. Δεν το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάσαι 17χρονη που την... Δεν θυμάμαι εκείνο το περιβόλητο, τέλος πάντων. Μόνο της είχε πάει στα καμαρίνια. Ναι. Την 17χρονη. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ειλικρινά δεν το θυμάμαι. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Που πολύ θα ήθελα να ξέρω τι κάνει αυτή η 17χρονη σήμερα. Δείτε πως είναι σήμερα. Δείτε πως είναι σήμερα. Δηλαδή αυτό θα το κλικάρω. Η τέτοια από το καφέ της χαράς και η 17χρονη, ας πούμε, που είχε συνευρεθεί στο καμαρίνι με τον γνωστό Αϊδό. Ναι. Από τότε λοιπόν και παλιότερα σίγουρα θα είχαμε περιστατικά, αλλά δεν τα ξέραμε. Άρα λοιπόν βλέπουμε μία μητέρα η οποία εκδίδει την κόρη της. Δεν θα το έθεθα εσύ εγώ. Σκράτσα, δεν σου φάνηκε. Βλέπω ένα ντοκιμαντέρ με το hip hop των τελευταίες μέρες, γι' αυτό και είμαι σε αυτό το mood. Δεν το βλέπεις έτσι. Όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Θεωρώ ένας γονέας αναγνωρίζει τα ταλέντα. Δηλαδή, άμα δεν παίρνει τα γράμματα, ή θα σου πάρει κάτι άλλο. Γι' αυτό μια προοπτική, ρε παιδί μου. Πρέπει οι γονείς, ας πούμε, να διαβλέπουν μέσα το παιδί τους ποιες είναι οι δεξιότητες και να το κατευθύνουν αναλόγως. Και να μην το καταπιέζουν. Αλλά το θέμα είναι αν όντως επιθυμεί η ιδία 25χρονη να ακολουθήσει αυτόν τον. Εγώ δεν έχω δει κάποια τροποθέτησή της πάντως στο ρεπορτάζ. Ναι, έχουμε μια κυριαρχική μάνα αυτή τη στιγμή. Ένα κλασικό μοτίβο ελληνικής οικογένειας. Γι' αυτό σας λέμε ότι μέσα από μια τέτοια είδηση αναδεικνύουμε χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαία. Η οποία θα κάνει αυτό που σου λέω εγώ, ας πούμε. Και μετά η κοπέλα, ας πούμε, θα γεμίσει ενδεχομένως με άγχη, με συμπλέγματα όταν μεγαλώσει, με αποθυμένα. Και θα πηγαίνει με 100. Για να αποτινάξω από πάνω τη όλο αυτό. Η Εσπρέσο λέει επικοινώνησε με τον κύριο Σιρινάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε το πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά περιστατικό. Ήρθε η μητέρα με την κόρη της. Το τραγελαφικό της υπόθεσης, ωστόσο, ήταν ότι η μητέρα έθεσε ως μοναδική προϋπόθεση για να παίξει η κόρη στην ταινία να μην γίνει ό,τι γίνεται με τις άλλες. Υπάρχει και αυτή η κόντρα στα θηλυκά, εντάξει. Στα θηλυκά. Ότι. Γιατί ουσιαστικά μέχρι τώρα την Τζούλια μνημονεύουμε από όλες τις ταινίες του Σιρινάκη. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς. Έχω μια φίλη ακόμη πολύ δυνατή, αλλά. Που έχει πρωταγωνιστήσει. Ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι στο στούντιο σήμερα μαζί μας εδώ να μας αναλύσει το. Στο ζήτημα. Εγώ από καθαρά δημοσιογραφικής απόψεως και ειδησιογραφικής θα ήθελα να συνομιλήσουμε με τη συγκεκριμένη επαγγελματία του είδους. Κάποτε ένας φίλος βρήκε μια γνωστή του. Τη βλέπαμε, ας πούμε, τέτοια και λέει Αμπάνι Μαρία. Αλλιώς τη λέγανε. Εντάξει, οκ. Πάντως για μας η δουλειά δεν είναι ντροπή, εν προκειμένου. Δεν έχουμε καμία νουθεσία τέτοιου τύπου. Θεωρούμε ότι πρέπει να αφήσουμε τα βλαστάρια και τα τόπος τα νιάτα. Και τα παιδιά. Ξεκάθαρα. Ναι, και τα παιδιά. Ο κύριος Σιρινάκης ξεκαθάρισε ότι οι λόγοι που η μητέρα και η κόρη πήγαν σε αυτόν δεν ήταν οικονομικοί. Απλώς ήταν, λέει, απελευθερωμένη και ήθελε να ζήσει νέες εμπειρίες. Ενδεχομένως εδώ τώρα να αναδεικνύονται άλλα χαρακτηριστικά, ότι δεν μπόρεσε στην ερασιτεχνική της πλευρά. Να πιάσει τα νούμερα που θέλει.
έτσι. Πώς, μια εταιρεία να πιάσει, ας πούμε, ναι, τη νούμερα που θέλει. Δεν θέλει τα μπόνους αυτά. Τα μπόνους τέτοια, ας πούμε. Θεωρείς ότι μπορεί να γυριστεί ένα τέτοιο στην Ελλάδα? Σκηνοθετικά είναι δύσκολο. Θα έχεις βάλει τον εαυτό σου μέσα. Δεν έχω. Όχι, δεν το σκέφτομαι από χθες πώς γίνεται. Ναι, μα, σε βασανίζει αυτό. Βασανίζει. Θέλει μεγάλο χώρο. Θέλει. Είναι πολυκάμερο. Για να μην υπάρχουν πολλές άβολες στιγμές από τους 50, γιατί θα ξύνεται ο ένας, θα κάνει ο άλλος. Πρέπει δηλαδή να τους συγχρονίσεις. Δύσκολο. Θεωρείς ότι αυτός είναι ο λόγος που πραγματικά ο κ. Σιλνάκης δεν προχώρησε στην υλοποίηση αυτής της επιθυμίας ή και παύλα συνεργασίας? Συνέχισε με την έξυπνο άνθρωπο, θα είπε πού να μπλέξουμε τη μανία. Μάλιστα. Εκπομπή Entrepreneur, κυρίες και κύριοι, το ψυχιατριό, έτσι, για την νέα γενιά. Εδώ στο ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα για την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει: δεν θα κάνεις κουμάντο στα βρακιά των κομμάτων. Εν προκειμένου. Αλλά είναι μια είδηση που πραγματικά προκαλεί έτσι φορά συζητήσεων. Εμείς θα κάνουμε τη μικρή μας την ανάπαυλα στην δεύτερη ώρα που θα ακολουθήσει, θα είναι η ώρα των ακροατών. Μαζί μας τα Welcome Store Αλεξιάδης, εκεί όπου αν ψάχνεις για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους, βρίσκεις τον σωστό δρόμο. Τον δρόμο που οδηγεί στα Welcome Stores Αλεξιάδη. Πηγαίνεις και μαθαίνεις για τις αχτύπητες προσφορές στους αμπελόκηπους Φιλιππούπολος 57. Και για αυτή την εβδομάδα τα Welcome Stores Αλεξιάδης έχουν λάπτοπ Dell Inspiron 3582 με 15,6 inch οθόνη και επεξεργαστή Intel M4000 από 379 ευρώ μόλις τα 299, και δώρα το ασύρματο ποντίκι, όχι το ποντίκι τη Σύνδου που λέγαμε χθες. Και είδατε πως ο Ζορντί έρχεται και εντάσσεται μέσα στα πολύχρωμα όνειρα. Το θυμάστε παλιότεροι? Ντουρ ντουρ ντεχ μπεμπέ σε άψογα. Δεν μπορούσα να το πω ποτέ αυτό. Ντουρ ντουρ ντετρ μπεμπέ. Να τελειώνουμε. Τα πολύχρωμα όνειρα, τα πάντα για το παιδί σας. Ένα κατάστημα αφιερωμένο στις πιο βασικές ανάγκες. Από τη βρεφική ως και την εφηβική ηλικία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης στα έπιπλα Σίλεκ. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μοναδικά σχέδια παράμυλα, σε λειτουργικότητα, εργονομία και ποιότητα κατασκευής. Επίσης μπορείτε να βρείτε καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτου, βρεφικές κούνιες με την ποιότητα Tech Perengo, Britax, Cam, Pali και άλλων γνωστών εταιριών. Τα πολύχρωμα όνειρα θα τα συναντήσετε στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου 150 Γ, στα Πεύκα στο τηλέφωνο 23 15 55 44 99. Πολύχρωμα-όνειρα.gr το e-shop. Facebook πολύχρωμα όνειρα. Και Instagram τα πάντα μαζί με τη φραουλίτσα φραουλάκι που λέει κομμένα αυτά. Πλέον κοιτάμε μόνο τι αφορά το βλαστάρι μας. Θα οδηγηθούμε στη μικρή μας ανάπαυλα και επιστρέφουμε με γραμμές, με όλα τα κέρια ζητήματα που τέθηκαν προς διαπραγμάτευση στο σημερινό ψυχιατρίο. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Στην ώρα του λαού, στην ώρα των ακροατών, στο 2310-287-38. Επικοινωνείτε μαζί μας για πάσης φύσεως ζητήματα, για επιχειρηματικές συμβουλές και να αναδείξουμε οτιδήποτε κατατρώει μέσα την ψυχούλα σας. Πριν που ψάχναμε, Σταύρο, για την δράμα με την οποία αγωνίζεται σήμερα ο ΠΑΟΚ, να αναδείξουμε κάποια χαρακτηριστικά αυτής της πόλης, για την οποία είναι τόσο κοντά μας αλλά την αγνοούμε με έναν τρόπο. Την Παρασκευή σημειώθηκε ρακόρ Guinness. Και τι ρεκόρ Guinness? Ρεκόρ Guinness στο γκρινιάρι. Το θυμάσαι καθόλου τον γκρινιάρι? Δεν θυμάμαι, φίλε. Αγαπημένο παιχνίδι. Αγαπημένο παιχνίδι. Μαζεύτηκα, λέει, δύο δημοτικά σχολεία και παίξανε γκρινιάρι και ήταν, λέει, οι περισσότεροι μαθητές, 418 μαθητές του πρώτου και του δεύτερου δημοτικού. Κατέγραψαν την μεγαλύτερη συμμετοχή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, ή μάλλον δεν πιστεύω,
ουδέποτε να μαζευτεί καν άλλοι μαθητές. Δηλαδή να υπήρχε προηγούμενο ότι ξεπεράσανε κάποιους άλλους που θα μαζευόταν να παίξουν γκρινιάρι. Εντάξει, είναι ένας ωραίος τρόπος έτσι για να μπεις μέσα στον χάρτη. Αν θα κάνεις ένα παγκόσμιο ρεκόρ, τι θα. Πού θα ήθελες να δοκιμαστείς? Στην. Προβληματίστηκε, ήταν κάτι που δεν το έχεις σκεφτεί. Κάτι με το παστίτσιο. Με το παστίτσιο. Σ' αρέσει το παστίτσιο? Πάρα πολύ, ε. Κάνεις παστίτσιο? Εννοείται, δεν σε βλέπω, εντάξει, τα ξέρω ότι είναι. Δεν είναι δύσκολο το παστίτσιο. Δεν είναι δύσκολο, η μπεσαμέλ αυτό. Δεν... Τι είναι η μπεσαμέλ? Τι είναι η μπεσαμέλ, το ζούμε. Μία ώρα δουλειά το παστίτσιο. Ο μεγαλύτερος παπάς που μας πούλησε οι μανάδες μας ever. Να τα, αποκαλύπτω. Είναι ότι το παστίτσιο είναι δύσκολο. Δεν είναι. Επειδή βαριόντουσαν να πλένουν τα σκεύη. Να κράξε και τις μάνες τώρα. Ναι, εννοείται. Ναι. Είναι το πιο εύκολο φαΐ που υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή την ώρα που βράζει τα μακαρόνια, κάνει και το κιμά. Ναι. Βάζει δίπλα μπλέντερ, κάνει την μπεσαμέλ. Εντάξει. Και έγινε. Και έγινε. Αν συνδυάσαμε παστίτσιο με σιρινάκι. Έτσι, μεγαλύτερο. Έχω δει ταινία ερωτικού περιεχομένου. Ναι. Όπου ο σφίχτης. Ναι. Τρώει μακαρόνια. Παράλληλα. Ναι, μακαρόνια. Ναι, ναι, ναι. Με κοιμά, με σάλτσα. Σπαγκέτι κλασικό ιταλικό με σάλτσα κούκκινο. Μα δεν τον έκοψε. Τον έκοψε μια λόρδα. Ναι, τι να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Έχω δει. Έχω δει. Ο κλασικό με το μουστάκι, ο παλιό, το θυμάσαι. Ο Ρόντζερ Τζερεμαϊά. Αυτό με την κοιλιά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Θεό, εντάξει, αυτό ήταν θεό. Δεν τον έχω δείξει. Μου έχουν πει ότι ήταν θεό. Καλημέρα στην πρώτη μα γραμμούλα. Α πάρουμε μια γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνετε? Είμαστε υπέροχα. Ναι, Μπάμπη, καλά. Έχω καιρό να σε πάρω. Τηλέφωνο. Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Πήρα να σας πω ένα περιστατικό που τις προάλλες στη δουλειά για να δείξει τη μαγεία του ραδιοφώνου. Είμαι που λες στο μαγαζί, κόσμος μπαίνει, κόσμος φεύγει. Κάποια στιγμή έρχεται κάποιος μπροστά στο ταμείο. Να τι θα πάρετε αυτό, ξέρω εγώ, τόσα χρωστάμε. Λέω, συγγνώμη ρε φίλε, μήπως σε βγαίνει στο ράδιο? Με κοιτάζει λίγο κάπως, μου λέει ναι. Λέω, μήπως είσαι ο Νταλή? Ακροατή αναγνώρισε, ναι. Και εγώ νόμιζα ότι αναγνώρισε κανέναν παραγωγό. Όχι, όχι ρε φίλε. Εντάξει, παραγωγή πλέον είστε celebrity, όλοι σας γνωρίζουμε. Ναι. Και μου λέει, ναι ρε φίλε, εσύ ποιος είσαι? Το λέω, δεν θα φωνάξω όμως, μην γίνουμε, μην είναι κανένας έτσι λίγο έθερμος. Είναι ο παδός του Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος φίλος, γι' αυτό δεν ήθελε να φωνάξω. Λέω, νοβοσέλατρε φίλε, σου πάρε μου λέει. Έτσι, οι εκπομπές, το χαρακτηριστικό του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης που δεν το έχουν τα ραδιοφώνα των Αθηνών, είναι ότι αναδεικνύουν προσωπικότητες. Εννοείται, χρόνια τώρα. Και έχει χαρακτηριστική φωνούλα ο Ντάλη. Μετά ήθελα να τον πιάσω κουβέντα και για τις ομάδες, να τον πω και η Γέρμε θα σε βάλει 3 γκολ και κάτι τέτοια, αλλά άστο, δεν πειράζει. Ναι, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε, αλλά αναθάρισες τώρα, φαντάζομαι. Ναι. Μάλιστα. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό? Πώς την βλέπετε την ομάδα, παιδιά? Να το μας πει ο Σταύρος, πώς την βλέπεις την ομάδα? Θα μας τα κάνει τα άρα πάλι, μήπως ο πρόεδρος. Σκασμένη τη βλέπω, κουρασμένη. Παίζουν λίγο, ήδη, ναι, αφού τα έδωσε όλα. 8 παιχνίδια στο Champions League ήταν χάρμα ευαίσθητε, Σταύρο. Όταν εξοδεύεις ενέργεια στο Champions League, ξέρεις, δεν μπορείς να εξοδέψεις εύκολα στην Ελλάδα. Α, μπράβο. Και με τον Ατρόμητο για 60 λεπτά μέχρι να βάλει τον κόλο ποντένσερ, δηλαδή δεν έκανε και τίποτα παπάδες ο Ολυμπιακός. Ήταν μέτριος. Κλεισμένος. Ναι, εγώ φοβάμαι ότι θα πουληθούν πάλι παίχτες. Αυτός ο Σάι βγήκε μεγάλο λαχείο. Και πιστεύω, μου φαίνεται ότι θα φύγει. Δεν θα πουλήσει μέσα τη σεζόν. Καλοκαίρι, άλλη κουβέντα. Γιατί και μέσα τη σεζόν έχει πουλήσει. Ναι, δεν θα πουλήσει τώρα. Εδώ, μέσα τη σεζόν. Η μεγάλη περήφανη πώληση την ξεχνάτε που περνάμε στους 16. Με παίρνουμε αποτέλεσμα 2-0 τη Μάντσεστερ και μου πουλάει το Μητρογλου. Ναι, εγώ σου λέω ότι φέτος ειδικά, γιατί θα χρεωθεί αποτυχία δική του αν γίνει κέντα στο τέλος, δεν θα πουλήσει στα μέσα τη σεζόν. Εντάξει, και το καλοκαίρι να πουλήσει πάλι δεν με χαλάει. Δεν γίνεται η ομάδα να με πουλάνε, φίλοι. Οι δικοί μας δεν πουλήσανε και τρέχουμε τώρα με το financial fair play. Άσχο, είναι. Ναι, να πουλάς, ρε, αλλά με μέτρο. Εδώ ο Ολυμπιακός, άμα δούμε την τελευταία δεκαετία το τι έχει πουλήσει, σε πιάνουν τα νέα. Ο Ολυμπιακός έχει γίνει sailing club. Ρε. Έχει βρει ένα δίκτυο με τους Σέρβους ο Μαρινάκης και πουλάει αβέρτα. Δεν είναι κακό. Καρεμπέ, Σά στη Γαλλία και αυτοί πολύ καλά δικτυωμένοι. Και ο άλλος του Λεβαδιακού κάνει. Κομπότης. Κομπότης. Α, εντάξει. Αυτός είναι ούζο του Καρεμπέ και του Σάρε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Ανιγκό ούζο του Καρεμπέ, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση είναι αυτός εκεί στη Μάρση. Ναι, εντάξει.
Μάλιστα, χάρηκα που σας ακούσαμε. Έγινε. Φιλιά, φιλιά τσα. Εξαιρετικός ακροατής ο Χριστόφορος. Ερχόταν κανένα πρωινό με επισκεπτόντα και μου έφερε μπουγάτσες, κακάο τέτοια. Φάγαμε ψωμάκι. Στα πρώτα χρόνια του αθλητικού ραδιοφώνου μας φέρνουν κανονικά τα ψιά. Μετά καταλάβανε τι κουμάσια είστε. Και τώρα μου τα ψιά μόνο στο. Όχι, είναι άλλες εποχές. Υπήρχε αυθονία, λες. Ναι. Εδώ ακόμα δεν μας έχουν φέρει τίποτα. Ένα μήνα που είμαστε στην εκπομπή. Στην πείνα, ρε. Στην πείνα, δεν πειράζει. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα σας έφερνα εγώ, ρε φίλε, έτσι έγκεν σόσαντ μπαγκέτ, αλλά είστε μακριά. Ναι, δεν πειράζει. Αρχή που το σκέφτηκες. Είσαι μακριά, είσαι πολύ μακριά. English breakfast, θα μας έφερνες. English, πω, όπως σε μπαγκέτα μέσα, φίλε, τώρα στον δρόμο σταμάτησα και το έφαγα. Μετά από τη δουλειά, φτιάξαμε πίσω Λονδίνο, ήμασταν Οξφόρδη πάλι. Ένας κλασικός ακροατής του ψυχιατρίου, Οξφόρδη Κέμπριτζ μετακινείται, αυτές είναι οι παραστάσεις του. Εκπληκτικό το English breakfast. Συγκρατάει μέχρι το απόγευμα. Τι πιο απόγευμα. Άμα φας και καμιά μπαγκέτα έτσι τεράστια, δεν μας φας τίποτα. Εντάξει, θα φας μπέικον, χοντρό μπέικον, θα φας αυγά. Θα φας λουκάνικο, ναι. Θα φας beans, έτσι. Θα φας τον πάτο σου και θες να φας και μια μπακέτα. Δεν ξεκινάει ο πόλεμος 6 λεπτά και κάνουμε καβάντζα. Ναι. Να φας κάτι. Το μη δεν σε πιάνει, ρε φίλε. Εντάξει, φας δύο φέτες, πρέπει να φας μπακέτα ολόκληρη. Μπακέτα, φίλε, ναι. Το ψωμί. Τα beans τα τρώω στο English breakfast. Αυτή, εγώ προσωπικά όχι. Αυτή η μάνα τώρα. Τι μάνα είναι? Μάνα είναι μόνο μία φίλη. Τι κατηγορία την πάση. Είναι μητέρα που διαβλέπει τα χαρίσματα της κόρης της και θέλει να τα αναδείξει. Είναι μια μάνα διορατική, θα έλεγα εγώ. Η μάνα θα συμμετέχει. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Όλο θα αλπάξει και τίποτα και γύρω το. Στο νούμερο 2 ίσως. Στο νούμερο 2. Και τα 50 άτομα θα περάσουν από κάστινγκ από τη μάνα ή από την κόρη? Πιστεύω ότι θα έχει λόγο. Θα έχει λόγο. Από ό,τι βλέπω γενικά έχει λόγο, αλλά θα έχει λόγο. Θα έχει λόγο. Εντάξει. Πάντως θα πρέπει να αφήνουμε το μήνυμα. Θα το βγάλουμε ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχή. Α, είσαι υποψήφιος. Μάλιστα, εδώ θα μεσολαβήσουμε. Μην στραχωριές. Ναι. Μη φας φασόλια πιο μπροστά. Όχι. Μην έχουμε έτσι. Να, παραδείγματος χάρη, ένα πρόβλημα που μπορεί να παρατηρηθεί στο γύρισμα. Ναι, έτσι, μ' αρέσεις. Έγινε, σε φιλούμε τα φιλιά μας στο Λόντον. Τσάω. Είπαμε, αυτό που πρέπει να. Και το μήνυμα της εκπομπής είναι ότι αφήστε τα παιδιά και μην είστε τόσο παρεμβατικοί. Αφήστε να φτιάξουν μόνοι τους τα όνειρα. Και το. Γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Εξαιρετικός ο Χριστόφορος, εξαιρετικός ο Φούρναρης. Εντάξει, ο ένας μας έφερε μπουγάτες, ο άλλος κουρασάν. Εμείς που δεν φέρνουμε τίποτα. Β' εθνική, κανονικά. Β' εθνική, τι να κάνουμε. Έτσι κατατάσσονται. Επειδή καλά, γιατί. Ναι. Για την εγκυρότητα της Εσπρέσο, βέβαια θα. Έχει δηλώσει η Ειρηνάκη, εκεί φάγαμε. Έχει δηλώσει η Ειρηνάκη, δεν μπορεί να τις έβαλε έτσι. Ναι, από μόνη της. Ναι, έχει πρόβλημα. Εγώ έχω πετύχει δήλωση σε αθλητική εφημερίδα κάποιου μάνατζερ τότε στο μπάσκετ πριν από πολλά χρόνια του Άρη, που ήταν στη Γιουγκοσλαβία και διαπραγματεύονταν και δεν θα γυρνούσαν, δεν έφερε τον παίχτη και πίναμε καφέ μαζί. Εντάξει, αυτά. Εντάξει, αυτό είναι ο παπάς του μάνατζερ. Κατάλαβες. Μα δεν ήξερε καμία σχέση. Δεν είχε καμία σχέση. Να, δεν είχε κάνει καθόλου. Καθόλου, όχι τίποτα. Απλά έπρεπε να γράψουν κάτι. Όταν πρέπει να γράψεις κάτι, δεν είναι να βάλεις δήλωση όμως. Γιατί μπορεί να φας τη διάψωση. Εγώ για να κάνω κακό, Φερρυπίν τότε στην ΑΕΚ που ήταν ανταγωνιστής μας επί Τσιμπούρ, έπαιρνα είχα δύο-τρεις γνωστούς στην Air Sport και τους έπαιρνα, έλεγα παίζει κάτι με τον Τσιμπούρ, αλλά μην βρωμήσετε. Παίζει κάτι με τον Τσιμπούρ. Αυτό όταν το λες, είναι σαν να λες παίζει κάτι με τον Τσιμπούρ και βρώμησε το τώρα. Πέστε τα, πες το όπως είσαι. Έτσι ακριβώς. Πάντως να σας εξηγήσω και γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης. Μάλιστα. Έχω γενέθλια εγώ και ο γιος μου, γι' αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν χρόνια κάτι πολλά, διαφορετικό. Να σας χαιρόμαστε. Να στείλω και συγχαρητήριο τηλεγράφημα στη.
στο... στη μάνα μου. Στο... και, στο... και στον εαυτό σου, σαν τον αγραβάνι. Στον αγραβάνι. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αγραβάνι, κανονικά. Στον πρέπει να το ακούμε κάθε μέρα. Θα το βάλουμε ηχητικό. Πάντως αυτό έκανε το παιδί σου την ίδια μέρα με σένα για να γλιτώσει. Και την κόρη μου ήθελα. Την κόρη μου. Αλλά δεν έπαιρνε τα πρεφάρι γυναίκα μου. Την είχε ψηλιαστεί. Κάποια που καθυστερεί την εγκυμοσύνη. Τα δίνουν οι γιατροί γιατί έχουν δουλειές ή φόρτο ή την κοπανάνε πουθενά. Και μπορεί να βγει και 10 και 11 και 12 μηνών το παιδί. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, για χαρά. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε την... Για πες, θα πάρουμε την... Επόμενη γραμμούλα. Έτσι, μ' αρέσει. Καλημέρα. Άλλη μια γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλά, καλά είμαστε εσύ. Έλα, γόρι μου. Κυψέλη. Πώς είστε. Πολύ καλά. Καιρό, τι έχετε. Σφιχτό. Λονδρέζικο. Βροχή εδώ, βροχή. Και εδώ, απλά εδώ δεν πληγόμαστε όταν βρέχει. Ναι. Κορυφαία τάκα Μαυρομάτι, μόλις με πληροφόρησαν ότι βρέχει και έξω από το γήπεδο. Ναι, βρέχει μέσα στο γήπεδο, βρέχει και έξω από το γήπεδο. Ναι. ήθελα να ρωτήσω, Σαύρο, καταρχήν συγχαρητήρια φίλε για το Repress. Πολύ ωραίο. Ωραίο ψωμί, πολύ ωραίο τάκι. Ναι. Είναι φίλε, δεν ξέρω, παίζει μάνατζερ εσύ. Όχι, αυτά είναι του Αντώνη Τσακαλέα τα κομμάτια. Εγώ παίζω προ. Δεν έχει παίξει ποτέ μάνατζερ. Ποτέ. Φίλε, είναι κορυφαίο παιχνίδι, έτσι. Ξέρω, ξέρω, δεν έχω χρόνο όμως να παίξω. Και πώς μιλάς για μπάλα, ρε σύστα, πώς είσαι winger, χωρίς να έχεις παίξει και μπάλατζερ, σε παρακαλώ. Φίλε, το παίζω από το 2000, είμαι 27 χρονών, το παίζω από αυτό. Ο Αντώνης είναι ο expert του Manchester United. Το παίζω από το 2000, σου λέει. Φίλε, είναι φοβερό γιατί και πόσο είναι και το ιστορικό των παικτών. Δηλαδή τα έχει όλα, έχει μια σχέση. Γίνεται κανονικό scouting στο FIFA Manager, να ξέρεις. Το ξέρεις ότι βρήκαν το Φιρμίνιο έτσι, ε. Ναι. Καλά, ο Ιωνικός χρόνια έκανε μεταγραφές έτσι του Καρελάκη, δεν είναι θέμα. Και άνθρωποι έτσι βρήκανε δουλειά, τεχνικοί διευθυντές, κάτι... Ομάδες το αξιοποιούν το μάνατζερ, μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Και ναι, ναι, είναι κάτι φαστό γιατί είναι αυτό που ήθελα λίγο έτσι να... Ότι... Όταν ξέρεις, ας πούμε, εγώ ξέρω όλες τις ομάδες σου, Super League, έτσι, ξέρω και όλους τους παίκτες και όλο το ιστορικό των παικτών, είμαι λίγο καμένος με την Super League. Και με την Football League ακόμα, δηλαδή. Είσαι ο άνθρωπός μας. Θα σου πω για παίκτες. Είναι αυτό, έχει πολύ καλή δουλειά και τα τακτικά όλα αυτά που δείχνει. Πότε διαβάζεις η δικιά μου απορία. Πότε διαβάζεις. Φίλε, κοίτα, εγώ το πρώτο μου πτυχίο ήταν διεθνή σχέση. Ήμουν στη Ρόδο, έπαιζα μπάλα προφανώς. Mm-hmm. Έχω παίξει μπάλα στα γούσταρα. Mm-hmm. Κάτι ατυχίες, κάτι ξενέρες, το γύρισα στο διάβασμα. Αλλά φίλε, κοίτα, είμαι λίγο μοναχικός σαν άνθρωπος. Δεν έχω πολλούς φίλους εδώ πέρα πλέον στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν έχεις φίλους, φίλους μόνο γνωστούς. Φίλε, είναι πολύ περίεργο γιατί εγώ μεγάλωσα μόνο με αεκτζίδες, με Ολυμπιακούς. Mm. Με βάζελους, και δεν έχει... η συζήτηση δηλαδή δεν κάθονταν ποτέ στη μέση. Μάλιστα. Δηλαδή δεν άκουσα ποτέ από Ολυμπιακό να μου πει, βασικά το μόνο που άκουσα από Ολυμπιακούς είναι με ποιον παίζουμε. Ναι. Την Κυριακή δεν ξέραν καν με ποιον παίζουν και ποιον παίκτη έχουν αυτοί. Και βρήκες τους ανθρώπους σου, βρήκες ένα αποκούμπι, βρήκες ένα νόμο να γύρεις το κεφάλι σου, εμάς εδώ στο ψυχιάτριο. Κοίτα, για το Σταύρο εγώ θέλω να δουλέψω, θα δούλευα άνετα. Ναι, για πολιτική ανάλυση, εδώ, Σταύρο έχουμε. Θα δούλευα άνετα. Μάλιστα. Θα ήθελα να γίνω αθλητικός δημοσιογράφος, αλλά... Θες να πεινάσεις εσύ τώρα, ας το κάνετε. Κοίτα, άμα πέρναγα στο μέσο μαζικής επικοινωνίας, φίλε, θα το συνέχιζα, αλλά επειδή... Είμαι λίγο σε αυτά, ξέρεις, θέλω να πηγαίνω by the book. Ναι. Για να μπορώ να θεωρηθώ ότι έχω άποψη. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Πότε δεν είναι αργά. Συγγνώμη, σου θα τραβάω. Ναι. Έμενα, ας πούμε, ρε παιδιά στο Σπορ 24, ας πούμε, που είναι τραγικό site. Εντάξει. Παντελής Διαμαντόπουλος. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος είναι opinion leader. Λοιπόν, άμα τον δείτε να παίζει μπάλα, εγώ τον έχω δει να παίζει μπάλα πριν 10 χρόνια. Οπότε είστε νέος. Τίποτα. Δεν την πετυχαίνει, θέλει στόχο να πούσει. Όχι, δεν την πετυχαίνει. Έπαιζε αλφα τοπικό Πειραιά. Αυτός και ο Περπερίδης. Μάλιστα. Ο Περπερίδης κάθε χρόνο 20 αγωνιστικές έξω. Κόκκινες κάρτες, κοπάνα και καροτίδες. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Το παιχνίδι το δικό μας, το ελληνικό. Και αυτός ο Διαμαντόπουλος, όχι δεν την έβρισκε. Δεν τον κοροϊδεύαν, τι να σας πω. Προφήτη Ηλίας, Πειραιά. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έβγαλε μέσα, έβγαλε ψυχούλα αυτό το τηλέφωνο. Και άλλο ο άνθρωπος
σπούδασε επειδή δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Νάτος. Πού είσαι, Μπάτμαν, αγόρι μου. Ο πρώτος αναγνωρίσιμος ακροατής. Αναγνώρισε ο Χριστόφορος. Λοιπόν, Μπαμπίνο. Ναι. Πηγαίνω τις φάρες σε ένα μαγαζί, mm-hmm. θα πάρω να φάω κάτι. Mm-hmm. Και μου λέει ο τύπος, ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Βγήκε σώματα... πριν, δεν άκουσες την εκπομπή, ε. Όχι, τώρα μπήκα μέσα. Α, τώρα βγήκε μας το πει. Είδα το προηγούμενο τηλέφωνο ο Χριστόφορος και είπε ότι πήγε στο μαγαζί που δουλεύει και τον αναγνώρισες. Έλα ρε φίλε. Να, είδες, αυτό σου λέμε. Σοβαρά. Ναι, 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 ναι. Το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι δεν ακούτε την εκπομπή και βγαίνετε. Εγώ μόλις μπήκα στο φορτηγό ρε φίλε. Να, όχι. Δεν άκουσα τίποτα. Μόλις μπήκε στο φορτηγό. Γιατί είμαι επαγγελματίας. Είμαι κατευθείαν λίμπρο 107,4. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Δεν γνώρισε ρε ο Λύκος. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίσω κανέναν. Εκείνος δεν γνώρισε όμως. Ηχητικά, ηχητικά. Και εγώ έχω πολύ καλή έτσι προσέγγιση. Στο ηχητικό κομμάτι να αναγνωρίσω κάποιον, τη φωνή μπορώ να το καταλάβω. Και ξέρεις, μου λέει μήπως είσαι οδηγός, το κοιτάω. Από πού και σου ρε φίλε, δεν ξέρεις. Ξέρετε, να βγαίνεις από ένα αμάξι, οδηγός θα σου λέει, από ένα ξεφορτώρης. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Σταυράκο, υπάρχει περίπτωση να το δείξει τίποτα το φιλικό σήμερα, άμα σου πω δεν έχω ιδέα. Δηλαδή δεν το άκουσα από τα αλήθεια, λογικά όχι, αλλά λέω ότι δεν νομίζω ούτε εγώ. Το έκανα μονοκάμερο, ας πούμε. Με καλά κινητό, κάτι. Με καλά κινητό. Live στο Facebook. Εντάξει, μωρέ, τόσο και εσύ τόσο γκάιλε να κάτσεις να δεις εδώ ξαδρά μας ΠΑΟΚ. Αρρώστια, ε. Έλα, ρε φίλε, εδώ βλέπουμε τα πάντα. Γυναικείο, πόλη, χάντμπολ, δεν αφήνουμε τίποτα. Δεν θα δούμε φιλικά. Το καλοκαίρι δεν χάσουμε φιλικό για φιλικό. Ιδίως και εβδομάδα που δεν έχει τίποτα είναι. Όπως έχω παντρευτεί τον ΠΑΟΚ και τη γυναίκα μου, τι να κάνω τώρα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχει ανταγωνισμός φίλε μεταξύ των δύο. Υπάρχει μεγάλος φίλε, να ξέρεις. Τι ανταγωνισμός. Υπάρχει μεγάλος, αλλά έχουν κοπεί μαχαίρι πολλά. Μάλιστα. Έγινε, καλό δρόμο. Πάνω απ' όλα. Φιλιά, φιλιά, τσάου. Κάτσε, εξηγήσε το μου αυτό. Τι εννοείς ανταγωνισμός μεταξύ της... Είχα γκόμενες που ζηλεύαν τον ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται να τις ζηλεύεις τον ΠΑΟΚ? Ότι η ενέργειά μου ήταν 90% στον ΠΑΟΚ και 10% σε αυτές. Δηλαδή δεν απέδιδες τα καθήκοντά σου. Τα καθήκοντά μου τα απέδιδα, αλλά δεν έδινα σημασία. Τι δεν έχει σημασία. Δηλαδή τελείωνα και τι γίνεται, τι να γίνει. Δίκιο είχαν. Ρωτούσες και εσύ πώς έλεγε πριν για τους φίλους του Ολυμπιακού. Με ποιον παίζουμε, ποιες εσύ, ποιον έχουμε. Τη Λία, όταν τον γνωριστήκαμε, κάνει το λάθος το κομβικό να με τρολάρει μετά από ένα κλαρίνο στο Χαριλάου 3-1. 3-1, παλιό είναι αυτό. Ναι, με Κνόλ εμείς, μια ομάδα ό,τι να είναι. Α, τόσο γνωρίζεστε με τη Λία. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Και φίλε, δεν ξαναείπε ποτέ τίποτα μετά από παιχνίδι. 3-1. Με Κνόλ. Με καλάκι, εντάξει, μόνο τον Κνόλ που είχε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω αρκούλα. Αλλά είδες τι έδεσε με έναν άνθρωπο, ε. Μια πολύ δύσκολη και κομβική χρονιά για τον ΠΑΟΚ, ε. Είχε έναν άνθρωπο δίπλα να αποκούμπει να σε στηρίξει. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ναι. Εγώ νομίζω ότι οι γυναίκες την σήμερα ημέρα επιδιώκουν ο σύντροφός τους να ασχολείται με τα αθλητικά. Έχω αυτή την εντύπωση, ας πούμε, για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Να μην χρειάζεται να κάνουν πολλά πολλά. Λοιπόν, οδηγούμαστε στο διαλύματάκι. Θα πω εγώ τους χορηγούς. Βέβαια, φίλε. Έστε, για να φύγει λίγο πιο νωρίς. Μάλιστα. Be easy. Πώς το λες? Be easy. Ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων. Για όλους εσάς που επιθυμείτε γρήγορο ίντερνετ για την επιχείρηση και το σπίτι σας με σταθερές υψηλές ταχύτητες, χωρίς διακοπές αλλά και άμεση τεχνική υποστήριξη όποτε το χρειαστείτε, η BEASY είναι η λύση. Έχεις επιχείρηση με ειδικές ανάγκες για συντήρηση δικτύων και υποδομών, παροχή ίντερνετ υπηρεσίας, τηλεφωνικού κέντρου, διαδικτυακή ζεύξη σημείων, δημιουργία και συντήρηση σερβερ? Εργάζεσαι από το σπίτι και η δουλειά σου απαιτεί χρήση του ίντερνετ με υψηλά upload και download? Είσαι φοιτητής και θέλεις οικονομικό αλλά και γρήγορο ίντερνετ? Βλέπεις web TV, είσαι gamer? Η BEASY καλύπτει πλέον ένα ευρύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων για επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με μια σειρά από εξειδικευμένες εφαρμογές, προσφέροντας λύσεις ποιότητας και οικονομίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα δίκτυα. Πες το βρε αγόρι μου στην τελευταία λέξη. Και τα Naxus μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Η νούμερο ένα ελληνική εταιρεία παπουτσιών, στην οποία ντύνεται και ο ΠΑΟΚ.
Συνεχίζουν τη συνεργασία με τα Naxus, ο οποίος είναι χορηγός αλλά και επίσημος προμηθευτής ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικεφάλου και για τη σεζόν που διανύουμε. Τα Naxus θα τα βρείτε στα καταστήματα στην πλατεία Αγία Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos. Εμείς θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό και να επιστρέψουμε με το τελευταίο μισάωράκι, τον Demaraz. Πουλα ακροατές, μείνετε συντονισμένοι. Μεγάλη κομματάρα, μεγάλη κομματάρα, Robin S. Ναι, και χορεύεις και κοιτάς έτσι με ύφος. Ναι, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για να το κάνω λίγο. Δεν το βλέπετε τώρα, ναι, το ύφος έχω πιει 46 ποτά. Και δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω. Από εκεί προέκυψε η ατάκα σου, δεν σε βλέπω, ε. Τελευταίο μισάωράκι περίπου τη εκπομπή ψυχιατρίου. Ούτε, παιδιά, η ευκαιρία να τα πείτε είναι 19 λεπτά. Εδώ, να καταθέσετε την ψυχούλα σας, Να κάνετε καλύτερη τη μέρα σας. Στο Σταυροπόλιταν, γιατί... Εδώ αναδεικνύουμε και ζητήματα, ας πούμε, που αφορά και τις σχέσεις ανδρός-γυναικός, θέματα που δεν έχουν συζητηθεί ποτέ σε κανένα. Ποτέ. Όπως... Στην πολιτανική ελληνική κοινωνία, φίλε, που μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά δεν δείχνει τίποτα. Έτσι, ακριβώς. Και, και αυτοί που τα κάνουν, όταν μπαίνει, γίνεται κουβέντα για αυτά που κάνουν, λειτουργούν σαν. Να μην έγινε ποτέ. Και, και δείχνουν και το δάχτυλο. Ότι ο άλλος. Ο άλλος αυτό και τέτοια. Ναι. Ένα κλασικό παράδειγμα. Γιατί ανακύπτουν και ζητήματα σχέσεων, όπως το προηγούμενο μισάωράκι, ότι ένας φιλάθλος, ένας οπαδός, πώς κατανέμει την ενέργειά του τροποντινά. Ναι. Όσον αφορά την σχέση του. Αναφιερώνει, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός, πώς μπορείς να αφιερώσεις πολύ παραπάνω χρόνο στην ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, θα παίξεις την Κυριακή, μπορεί να παίξεις και Τετάρτη. Στα 17 μου ήμουνα διακοπές με την κοπέλα μου στη Ρόδο και την άφησα εκεί για να έρθω εδώ για το συλλαλητήριο για τον χαρακτήρα. Την άφησα μόνη της κανονικά. Εκεί που διάβαζα φύλαθλο, θυμάμαι, στην παραλία, σηκώθηκα και έφυγα. Ότι πρέπει να πας να φέρεις τον χαρακτήρα στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος είχε πριν το συλλαλητήριο, είχε αποφασιστεί ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ με παρέμβαση Ευάγγελου Βενιζέλου που τότε. Ναι, αλλά δεν μας το είπε κανείς. Εμείς αφήσαμε την κόμενα εκεί. Καταρχήν η είδηση είναι ότι πήγες στα 17 σου στη Ρόδο, μόνος σου με κοπέλα. Ναι, γιατί. Μπράβο Σταύρο, μπράβο Σταύρο. Εγώ τα 17 πήγα μέχρι τη μεταμόρφωση. Και λέω, έτσι θα είναι οι διακοπές. Αν είναι έτσι διακοπές, δεν ξαναπάω στη ζωή μου ποτέ. Εδώ φίλος ο Παναγιώτης λέει, ρε, άσε την ενέργεια. Εδώ λέει, κανονίζουμε εξόδους και σουκού βάσει προγράμματος ΠΑΟΚ. 100%. Κάποιοι δεν πάνε διακοπές για να έχουν λεφτά για τα παιχνίδια στο εξωτερικό. Και ο ΠΑΟΚ φροντίζει βέβαια με τη στάση του να κάνουν κάβα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νόμιζα ότι φροντίζει με τη στάση του και με τις κληρώσεις του να ανταποδίδει, ας πούμε, τον τρόπο. Εντάξει, εγώ, δηλαδή, το πρόγραμμα της Super League. Τι ήταν αυτό. Κινέζικο. Σου έχω πει το σχετικό στο έστε σου. Όχι, όχι. Όπου προσγειωνόμαστε, κάνω check-in με τον Τζορμπατζόγλου και τον Στέλιο μαζί ήμασταν. Πούντος, δεν ακούω την εκπομπή ούτως τέλειος που είναι απ' έξω. Και έχουμε και ανοιχτή και πόρτα για να μας ακούνε, αλλά δεν μας ακούνε. Τέλος πάντων, και μου απαντάει το αεροδρόμιο welcome με φατσούλες. Και τους λέω, έτσι και αποκλειστούμε από ομάδα που το αεροδρόμιο μας μίλησε. Ναι. Εντάξει, τελειώσαμε. Ο Περκεγέρετο. Ο Περκεγέρετο. Εντάξει. Με φατσούλες έχει αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, με καρδούλες έχει αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, χαίρε, φαίνεται καλή ομάδα και είμαστε και άτυχοι. Ναι. Άσχετο το ένα με το άλλο. Επειδή πολλοί ξεχνάνε την ιστορία των αγώνων. Επειδή ήταν τώρα Σάντος, ας πούμε, γι' αυτό. Ναι. Ξεχνάνε την ιστορία των αγώνων. Ο ΠΑΟΚ πήγε εκεί με καμιά 6-7 απουσίες, χωρίς άμυνα. Ωραία. Έχασε κάτι ευκαιρίες που δεν χάνονται. Και στο πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 1-1. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάνει την μεγάλη. Πώς το λένε. Την σούπερ κίνηση να κάψει το χορτάρι και δεν παίζονταν μπάλα. Πώς το είχε κάψει? Είχε καεί το χορτάρι. Πήγε την μπάλα όπως να είναι, δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Κάηκε το χορτάρι στην Τούμπα. Ναι. Αυτό και αν ήταν είδηση. Ναι. Κάηκε το χόρτο. Ναι. Χωρίς χόρτο. Χωρίς χόρτο στην Τούμπα. Κανείς δεν θυμάται το πώς συνέβη κάτι. Δηλαδή, π.χ. η μεγάλη πρόκληση του ΠΑΟΚ στην Φενέρ. Αν ρωτήσεις 8 στους 10, δεν θυμούνται ότι ο Σενέρ έπαιζε με την Κοσχάφ, ξέρω εγώ, π.χ.
και ότι ήταν εκπληκτικός. Εντάξει, πάντα η νίκη, πάντα το αποτέλεσμα είναι αυτό που ναι, φίλε, μετράει τώρα. Όταν ασχολείσαι με κάτι παθιασμένα, mm-hmm. καλό είναι να ξέρεις πώς συνέβη κάτι. Με την τεράστια ομιλία Δερμιτζάκη πριν το παιχνίδι για την πόλη, τη δικιά μας και αυτά με ίνια ξένους. Στην δεκάδα. Εν τέλει το πέτυχε. Όταν πετυχαίνεις κάτι, όπως και να το πετύχεις, ό,τι και να κάνεις, ωραία, είναι επιτυχία. Αυτό σου λέω, ότι το αποτέλεσμα εν τέλει τον δικαίωσε. Το δικαίωσε και έμεινε αυτό. Έμεινε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Δερμιτζάκης ενέπνευσαν ή δεν ξέρω κι εγώ τι, την κατάσταση. Δεν το λέω περιπεκτικά. Mm-hmm. Το λέω απλά ότι πολλές φορές γίνονται πράγματα τα οποία δείχνουν στο ποδόσφαιρο δείχνουν ηλίθεια, αλλά έχουν ουσία. Mm-hmm. Εδώ φίλοι μας θέλουν ότι κρατήσανε σε αυτό το πνεύμα που ανέφερες πριν, κρατήσανε άδεια φέτος για να πάνε Ευρώπη. Και τώρα πού να την ξοδέψεις αυτή την άδεια, τώρα, τι έχει γίνει τώρα, σε τι λάκα μπαίνουν. Ναι. Αν έχουν γυναίκα mm-hmm. και ξέρει ότι έχουν κάβα για τα ταξίδια αυτά, mm-hmm. θα πάνε αναγκαστικά μαζί της. Δεν είναι και κακό, ρε παιδί μου, γυναίκα σου. Δεν είναι και κακό, αλλά δεν είναι και το ίδιο. Το είπε σαν να σε βάλουν να πας διακοπές. Με ποιον άνθρωπο δεν θα πήγαινες διακοπές? Ποτέ. Με τον Άδωνο Γεωργιάδη. Με τον. Με τον Μπογδάνο. Με τον Μπογδάνο. Με τον Άδωνη πιστεύω ότι θα σε ξυπνούσε κάθε πρωί για να πάτε σε μουσεία και να περπατάτε. Να μην βγαίνετε το βράδυ. Τίποτα ρε παιδί μου, τίποτα. Σκέψου, έτσι το είπες, ας πούμε, θα πας με την κοπέλα σου, με την γυναίκα σου. Κοίτα, αναγκαστικά. Είναι άκου να δεις τώρα, άσχετο. Αλλά το να πηγαίνεις μόνο με την γυναίκα σου κάπου είναι κέντα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλεις και ένα ακόμα ζευγάρι. Εντάξει. Κατάλαβες. Κατάλαβα, εγώ κατάλαβα. Ναι, δεν είναι, όχι ότι δεν περνάς καλά με την γυναίκα καλά, σου. Καλά, όχι εγώ αποκλειστικά. Ναι. Αλλά μην είσαι και 100%. Mm. Να σπάσεις και λίγο να πεις καμιά φλακία με τον άλλο, να πούνε και αυτές τα δικά τους. Και να σου βγει και πιο φτηνά η ταβέρνα. Γιατί... Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Γιατί τι λέει δεν είναι το πρόβλημα. Δύο άτομα πληρώνουν. Υπάρχει βέβαια και εξής λάκα mm-hmm. που μας έχει τύχει. Mm-hmm. Να θέλουν να κυκλοφορήσουν οι γυναίκες. Ναι. Να εξηγήσει τον άλλον να πρόσεχε και θα μας βάλουν σε λάκα. Ναι. Να περπατήσουμε καμιά 30 χιλιόμετρα χωρίς λόγο. Mm-hmm. Εντάξει. Να τρώει μαγκιά ο άλλος από τη γυναίκα του και ναι. να την πληρώνεις κι εσύ. Ναι. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν το ζευγάρι που θα επιλέξεις. Να μην περπατάει. Θα πρέπει να είναι mm-hmm. πάλι το καπνισμένος mm-hmm. ο τύπος. Να είναι κανένας φλόρος. Mm-hmm. Να έχει την άνεση να πει πηγαίνετε εσείς. Ναι. Και θα τα πούμε σε 5 ώρες. Ή να επιλέγεις μέρη τα οποία δεν θέλουν περπάτημα. Ξέρω, πας στην Αμουλιανή. Να μην χρειάζεται να περπατήσεις. Ναι. Να πας σε κάποιο. Να σπάς στην Ανάφια, μα είναι να τελειώνουμε κιόλας. Και να παρακάλεσαι μην έρθει κανένα τσουνάμι γιατί πνίγηκες. Μάλιστα. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη εδώ με τον σταθμουδάκο μας. Φέμε και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και στα Facebook στο λόγο επειδή που χρήζει. Που... Έχει πλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες και ψυχιάτριου και εκεί συνομιλούμε στην υποτονική ούτως ή άλλως εβδομάδα μας. Δεν ξέρω πώς είδες αυτό το τέτοιο, την ποινή φυλάκισης σε πρώην προπονητή του Ολυμπιακού. Και τον Περέιρα. Ναι. 8 μήνες. 8 μήνες. Μαναστολή. Πρωτόγνωρο θα το χαρακτήριζα για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι πρόκληση όμως αυτό που κάνει. Θα μπορούσε, δηλαδή, θα μπορούσε ή οδήγησε mm-hmm. κόσμο σε ένταση. Ναι. Μπλοκάρισε. Δημιουργείται ένα δεδικασμένο. Όχι λες. Όχι. Αν ήταν εδώ θα είχε επίπληξη. Αυτό είναι κιόλας ένα ζήτημα, ότι ερήμην ουσιαστικά και χωρίς παρουσία και χωρίς επίπτωση. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα... Εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει, ας πούμε, παράγοντας να καταδικάζει. Παράγοντας του ποδοσφαίρου. Υπάρχει παράγοντας που τον κλείσανε μέσα για τα στημένα ναι. και μπαίνοντας στη φυλακή δεν θα βγω. Είπε. 11-0 ημίχρονο, 11-12 τελικό. Ο Παρκέ γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αχ, ένα τέτοιο παράγοντα θα θέλαμε κι εμείς στη ζωή μας. Θα τα φτιάξουμε παράγοντα. Αχ, γνώρισε ένα παράγοντα. Για πες πως είναι, σε άλλο να στο λέω, over, να δεις οφεράκια που έχει. Αχ, χθες είχαμε μία νύχτα over 3.30. Αχ, άσου ημίχρονο, άσου τελικό αγάπη. Ναι, ο σύγχρονος πρίγκιπας του παραμυθιού θα είναι ένας παράγοντας ομάδας β' εθνικής. Ξεκάθαρα. Ναι.
Πόπο με έβαλε κάτω, over 1,5 μήχρονο. Τα κόρνερ. Είχαμε μια ανατροπή. Πρώτο ημίχρονο 0, ο τύπος το δεύτερο το γύρισε. Αχ, τι πλήρωνε αυτό, αγάπη μου. Γι' αυτό λέω. Φαντάζομαι να είναι κόμμενες έτσι. Τι ζούμε. Γιατί να μην. Μα σου λέω εδώ η Μαριλής μιλούσε με την κολλητή της, ας πούμε, και της έλεγε κάνε κασάουτ. Την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τα έλεγα. Αυτό. Τι έγινε με τον κομμενάκι, άσε του κάνε κασάουτ. Η ποδοσφαιρική ζωή και η ποδοσφαιρική ορολογία είναι ευέλικτη. Ευέλικτη και μπορείς να εξηγήσεις πάρα πολλά χωρίς να χρειαστεί να πεις πολλά. Ναι, γιατί δεν είναι σαλιάρισμα το ποδοσφαιρό, δεν μπορείς να λες πολλά. Όχι, όχι. Και γενικά υπάρχουν αυτοί ψαγμένοι που δεν λένε πολλά. Δεν ξέρεις αν είναι ηλίθιος, αν είναι έξυπνος, αλλά δεν λέει πολλά. Δεν λέει πολλά, γενικά. Γενικά δεν λέει πολλά. Αγόρι μου, είναι κάποιος, τον κοιτάς. Ναι. Προσπαθείς να τον βγάλεις. Είναι βλάκας, είναι ξύπνιος. Ναι. Εντάξει, εγώ είχα φίλες μου που όταν γνώριζαν καναγκόμενο μου φαίνανε για να τον βγάλω. Τι είναι. Σκάνερ. Σκάνερ. Αυτή την ιδιότητά σου δεν την είχα. Σκάνερ, κανονικά. Και του γνωστέ σου. Και του. Μάλιστα. Σκάνερ. Και του έλεγε και του έλεγε δεν σε βλέπω. Όχι, όχι. Έλεγα μετά από κάνα πεντάλεπτο τη έκανα νόημα έτσι. Δεν. Σ' ακούγανε. Ναι. Δικαιωθήκανε. Πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητές φιλινάδες του ψυχιατρίου, αν έχετε κάποιο νταλαβέρι το οποίο δεν. Ναι, τώρα που το βρωμήσαμε, θα καταλαβαίνει ο άλλος ότι εμφανίζομαι για να τον βγάλω. Εντάξει, θα σε μεταφιέζουμε. Την κάψαμε την ιδιότητα αυτή. Θα σε μεταφιέζουμε. Του καναριτζή. Θα σε μεταφιέζουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλά, παιδιά, καλημέρα, ψηλό Χρήστο. Πού είσαι, ψηλό Χρήστο. Γεια σου, ψηλέ Χρήστο. Ρε, εσύ τώρα που ξεκινήσατε χιουμοριστικά έτσι πράγματα, εμένα μου ήρθε μια εμπειρία. Θυμάστε στα ώρα στο Βουκουρέστι που αλλάξανε το νόμισμα για εμάς για τις μέρες. Το λέει το λεγόμενο. Λέει είχαμε τότε όταν πήγαμε. Ναι. Ναι, απαγορευόταν με ευρώ η κυκλοφορία στο ξενοδοχείο. Ναι. Τέλος το άτομο δεν ξέραμε, οι τιμές ήταν, έπρεπε φυσικά, ευτυχώς είχαμε τον έμπειρο του Ντίκ που γραφεί εκεί σε αιώνια εκεί πέρα. Ναι. Και κοιτάω τον καιρό, μου λέει εκεί πρόσεξε είναι λάκα, δεν είναι λοσιακές, θα γελώ. Την πρώτη μέρα που φτάσαμε είχε γεωφάνεια, εγώ δεν μεταξύ έχω πάρει άρβυλα, τρία ζευγάρια κάλτσες, σε σάκο, δηλαδή σαν να πήγαινε διακοπές για μια εβδομάδα. Ναι. Όλοι γελούσαν, ξέρω εγώ, ο άλλος μου θα το βγάλω με φόρμα. Το παράξενο, ναι. Φτάνουμε που λες, ήλιο ρε παιδί μου, εντάξει, φθινοπορεινό ήλιο, θερμοκρασία 12-15, εντάξει, παρευόταν. Κουβάλα βλάχομαι λέγανε, κουβάλα καλά. Και την άλλη μέρα θυμάσαι τι έγινε, δηλαδή τέτοια βρόχα ρε παιδί μου, μπήκαμε τρεις ώρες. Εγώ ήμουνα κάτω το σκέπαστο και βρεχόμουνα. Οι μισοί πήγαν στα πούλμα στο ημίχρονο. Μας βάραν τρεις ώρες πριν να αρχίσει το παιχνίδι και φύγαμε open the door, θυμάσαι το σύνθημα. Και μας βγάλανε τρεις ώρες μετά το ραγόν. Αφού πλέον είχα πάθει ανοσία ρε παιδί μου, τουλάχιστον όταν μπήκα στο πούλμαν, είχα κάλτσες, είχα μπλάνες, είχα πούτε. Να τη δικαίωση και τώρα βλάχνικες. Ναι, σου λέω οι μισοί στο ημίχρονο φύγανε, οι μισοί στο ημίχρονο φύγανε. Τέλος πάντων, να σου λέω ένα μαγκητήριο. Να σε καλά, να σε καλά. Προνόησε. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που δεν έγινε φάση 90 λεπτά, εντάξει. Ένα γκολ φάγαμε, γεια σας. Στε άουα, Ραπίτ Βουκουρεστή. Τραγική είμαστε. Κάτι θολά, κάτι θολά. Από εκείνη την εποχή. Ενώ τώρα φέτος είδες δεν έχει τέτοια προβλήματα. Είναι μια χαρά τα πράγματα. Και άδειες εξοικονομήθηκαν και συναισθήματα δεν δοκιμάστηκαν με το να αποφύγει ο ΠΑΟΚ να παίξει στην Ευρώπη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως. Το ψυχιατρίο σας συντροφεύει καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12. Είπαμε σε μια εβδομάδα περιορισμένης αθλητικής επικαιρότητος. Δεν έχουν κάνει και τίποτα οι παραγοντάρες μας, είναι η αλήθεια. Το έχουν και αυτοί πάρει πολύ. Εμείς αγωνιούμε για το αν θα πάρει ο Ιβάν το πώς το καράς. Καλά, παίζεται αυτή η είδηση εδώ και πάρα πολύ. Ναι, τελειώνει τώρα όμως. Τελειώνει. Γιατί θέλουμε, ρε φίλε, να ανακαινιστεί αυτό το σούπερ ξενοδοχείο. Δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, όλη η περιοχή του Καρά είναι ασύλληπτη. Ναι, ναι.
είναι για μένα που είμαι τεμπέλης στις διακοπές. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πάω στις διακοπές να περπατήσω. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν σου πάω και λιώ. Θέλω να τρώω, να πηγαίνω θάλασσα, να ξανατρώω, να ξαναπηγαίνω θάλασσα και να τρώω. Και δεν έχει δηλαδή τέτοια μέρη στη Χαλκιδική, περιμένει το Πορτοκαράζα. Άλλο σου λέω, σε τέτοια απόσταση χωρίς να μπαίνει σε αμάξι και με τέτοια θάλασσα δεν έχει ρε φίλε. Δεν έχει. Αν πάρει ένα παραθεριστικό φερρυπίν. Μπορούμε ρε, εγώ να νοικιάσουμε μια βίλα τρεις άνθρωποι, γίνεται και αυτό Airbnb. Ωραία. Κύριε φίλε, το κάναμε με τον Ζεμπατζόγλου πέρσι. Πρέπει να είχε περισσότερα κουνούπια από το Βιετνάμ. Στο Πορτοκαράζ. Τι θα πάρουμε. Στο Πορτοκαράζ. Πιο μετά. Μάλιστα. Ωραία, πες περιοχή. Αζάπικο, όπως λέγεται εκεί. Αυτό είναι το Ρόνι, κάπου κατά εκεί πρέπει να είναι. Δεύτερο, βαθιά. Ναι. Εντάξει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πιστεύω ότι ο Ιβάν Σαββίδης μάλλον έχει δει το Ας περιμένουν οι γυναίκες και του έχει αρέσει πάρα πολύ. Διότι σου είχα πει, είχαμε διαβάσει παλαιότερα δημοσιεύματα που κάναν λόγο ότι ενδιαφέρεται για τη Βόλβη εκεί, τα λουτρά που γυρίστηκε το Ας περιμένουν. Τώρα το Πορτοκαράς που έχει γυριστεί και εκεί το Ας περιμένουν. Μάλλον είναι φαν της ταινίας. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Να σου πω την αλήθεια. Δεν τον κόβει. Εντάξει, μην απαντάς, δεν χρειάζεται. Δεν τον κόβει. Όχι, προσπαθώ να δω την ψυχοσύνθεσή του, ρε φίλε, και την ταινία μαζί. Δεν είναι, όχι. Ο Γιώργος ίσως να την έχει δει. Εντάξει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, είμαι η τελευταία ακροάτρια. Βεβαίως. Τι γίνεται, η πρωινή εκπομπή δεν θα συνεχίσει άλλο που είχε. Όχι, είμαι τώρα στην απογευματινή. Δεν είναι και τώρα, ας μην τα μπερδεύουμε. Απογευματινή, τι απογευματινή είναι συντάδη. Δεν θα ξανακάνει την εκπομπή, δεν ξαναμπάβει. 6-8 το πρωί, καλώς έχω των πραγμάτων, όχι. Α, δεν θέλεις τώρα. Όχι, γιατί... δεν είπα δεν θέλω. Δεν μπορώ. Γιατί να μην θέλεις να ξεκινάει παιδί ο Αντώνης. Ναι, σταυρό. Μας εξυπηρετούσε να λέμε τα στο ψυχά μας να μιλάμε. Πες τα. Να μιλάτε και πολύ δυο σας. Δεν ακούνε τον κόσμο. Πες τα. Ναι. Πες τα στο ψυχά σου. Πες τα στο ψυχά σου. Ξάπλωσε τον καναπέ. Κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Για ρωτά. Παίζει μουσική στα μπαράκια. Παίζω την Παρασκευή εδώ κάτω. Στην Τζαμάλα, εδώ κάτω, στο υπόγειο, στο καφενείο. Γενέθλια έχει. Α, εκεί πες, κάθε Παρασκευή. Όχι κάθε Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, τη συγκεκριμένη. Α, καλά, έγινε. Εντάξει, έγινε. Αν μας κοιμάσαι και μας σκέφτεσαι. Ναι. Έχετε στο νου σου από την έχρονα, την επόμενη, όπως το πείτε εσύ. Ναι. Να κάνεις πάλι να δεις εκπομπή όπως έκανε. Εντάξει, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ. Φιλιά, τσάτσα. Κόσμο θέλει να λέτε τα σώψυχά του. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λέτε τα σώψυχά σας. Δεν είμαστε τώρα εδώ για να λέτε και πολύ μιλάτε οι δυο σας. Εντάξει, τα σώψυχά μας. Εμείς να μην πει κανείς τα σώψυχά του. Είχαμε άλλου είδους, ας πούμε, ψυχαναλυτική. Όχι, εδώ είμαστε για να λέω καθένα τα σώψυχά του. Εννοείται. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, παιδιά. Όχι, όχι. Εμείς τα δικά μας λέμε. Τα πιο απόκρυφα μέρη της ψυχούλας σας μπορείτε να τα δείξετε. Γι' αυτό είμαστε και ψυχιατρίο. Είμαστε οι ιατροί της ψυχής. Ακριβώς αυτό. Ίαση. Σήμερα μετά. Με τα γεια! Έχεις ένα θεματάκι. Σήμερα δεν μου βγαίνουν. Δεν ξέρω από το συνάχι είναι. Δεν ξέρω γιατί δεν μου βγαίνουν. Εν τω μεταξύ, συγκλονιστική ήχη με το που γίνεται διάλειμμα έξω στο lounge του Λιμπερό. Όλοι είναι. Η ρέχα πάει σήμερα. Εξαιτίας του παραθύρου. Να τα. Εντάξει, που τα αφεντικά έχουν κλείσει και δεν αερίζεται το στούντιο. Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Καταλήγουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Ακριβώς. Αυτό είναι μια ολοκληρωμένη εκπομπή με αρχή. Όλοι εδώ συμφωνούμε να υπάρχει το κλειδί για το παράδειγμα από τα αφεντικά. Που δεν είναι εδώ. Εντάξει. Ναι. Αλλά αφού θέλουν πόλεμο, θα έχουν πόλεμο. Πόλεμο, κυρίες και κύριοι. Αύριο στις 10 θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Η μάχη. Όχι, θα βάλουμε και τους αγώνες στο κόλπο. Ναι. Εντάξει, μέσα, βάλτο. Ωραία. Ρέτζεσι Καζίνο, Θέατρο Βεργίνα, αδερφή Τσαγουρίδη. Παρασκευή Σαββάτο πηγαίνετε. Μεσολαβεί κόσμο στο Σταύρο για να τους κλείσει θέση και δεν. Το έζησες πριν από λίγο. Το έζησα. Σταύρο, κάνε κάτι. Ωραία. Βοήθησε. Το έζησες. Επίσης. Επίσης, Ναξούς κοντά μας. Τα Ναξούς δίνουν την ομάδα του ΠΑΟΚ. Την αδρική συλλογή θα τη βρείτε στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos. Και η BEASY μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα, ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων. Για όλους εσάς που επιθυμείτε γρήγορα ίντερνετ για την επιχείρηση και το σπίτι σας με σταθερές υψηλές ταχύτητες χωρίς διακοπές, αλλά και άμεση τεχνική υποστήριξη όπου το χρειαστείτε, η BEASY είναι η λύση.
Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 το πάρα πολύ πρωί. Όχι το πάρα πολύ πρωί, αυτό ήταν μια παλαιά τάκα. Το μέτριο πρωινό. Παραδίδουμε σκυτάλι στην Τρόικα. Ο Στέργιος Αναστασιάδης έχει μπει ήδη και είναι έτοιμος να δουλέψει, κυρίες και κύριοι. 10 με 12 θα σας κρατήσουν συντροφιά. Τα φιλιά μας, τσάου.